Οι διαλέξεις αυτές εμφανίζονται και στο διαδίκτυο, οπότε καλό να τις βλέπουν και συνάδελφοι και πολίτες από το εξωτερικό. Ήδη έχουμε κάνει μια ωραία εργασία με ένα Ισπανό και ένα συνάδελφο γεωλόγο από το ΙΜΕ, στην Ελλάδα, γεωλογία της Ακρόπολης, η οποία ήδη έχει 5.000 επισκέψεις. Είναι στα αγγλικά, βέβαια, αλλά μπορείτε να το βρείτε και εσείς στο διαδίκτυο. Δηλαδή πάει ο τουρίστας στην Ακρόπολη, βλέπει τα αρχαία, αλλά δεν γνωρίζει τα υλικά τομείς από που είναι και καλό είναι να γνωρίζει και μερικά πράγματα που δεν είναι για το μαζικό τουρισμό. Και εδώ ευχαριστώ διάφορους συναδέλφους οι οποίοι βοήθησαν με τον ΑΒ τρόπο, κυρίως με φωτογραφίες ή αναλύσεις. Τώρα για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί μερικοί νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει τίποτα ή δεν εκμεταλλευόμαστε τίποτα επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς στις σπουργές και ακούγεται μια μεγάλη αντίδραση και χρόνια, ίσως είναι πάνω από 15 χρόνια που ταλαιπωρείται εκεί η περιοχή, να γίνει, να μην γίνει, αλλά αυτό είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση που θα πούμε προς το τέλος ότι είναι λάθος τακτική από την αρχή. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετά μεταλλεία και ορυχεία και μπορώ να πω ότι είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη τουλάχιστον. Όσον αφορά το μπετονίτη, είμαστε πρώτοι στον κόσμο, να φανταστείτε. Και ο περισσότερος μπετονίτης είναι στη Μήλο, από ένα νησί. Και μια συμπληρωματική ποσότητα που έρχεται από την Κύμωρο, που είναι ένας άλλος μπετονίτης πιο λευκός, είναι ειδικό πέτρωμα, καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις σε όλο τον κόσμο. Και στον Πετίτη είμαστε μέσα στους 5 πρώτους. Σκεφτείτε, δύο βιομηχανικά ορυχτά είμαστε πρώτοι στον κόσμο ή στην Ευρώπη. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε, δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη που λένε πολλοί, μια χώρα μειονεκτική δεν είμαστε. Μια τρίτη πρωτήλη, η οποία εκμεταλλεύεται, ο κοινός αστεστόλιπος, τον έχετε ακούσει, ξέρω εδώ, τα βουνά γύρω-γύρω αστεστόλιπο έχουν και στην Πετρούπολη και στο Εγάλαιο και η Ακρόπολη για αστεστόλιπος. Αλλά ποια είναι η διαφορά, αυτός ο αστεστόλιπος που λέμε εδώ, έχει το καλό την ιδιότητα να είναι άσπρος, δεν ξέρω αν έχετε πάει Λευκάδα, το λέει και το νησί Λευκάδα, και Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, κυρίως Ζάκυνθος και Λευκάδα, έχουν πολύ λευκό αστεστόλιπο, δηλαδή δεν έχει σίδερο καθόλου το πέδωμα. Με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν κατάλευκο. Σκεφτείτε ότι θα δούμε παρακάτω διάφορα οικονομικά στοιχεία. 250.000 τόνοι, μόνο μια ελληνική εταιρεία στέλνει, είναι η πρώτη στην Ελλάδα. 250.000 τόνοι, μια μικρή εταιρεία. Μια αυτό που λέμε family company, μια εταιρεία που είναι ο πατέρας με 2-3 παιδιά. Σκεφτείτε πόσο μπροστά, δηλαδή μπορεί να πάει ακόμα και ιδιωτική πρωτοβουλία από μικρούς και όχι από μεγαθύρια. Υπάρχει και γύψος που ξέρετε σχεδόν όλοι. Βέβαια αυτός ο γύψος που βλέπετε που είναι για οικοδομή υφίσταται κατά εργασία στο ύπαιθρο. Όταν τον εξορίζει έχει μέσα στο πλέγμα του δύο νερά. Θα πρέπει αυτό να το βάλει στο φούρνο περίπου 120 βαθμούς, να χάσει το νερό του και μένει το 1/4 του νερού. Οπότε μόλις το κατεργάζεται ο τεχνίτης, παίρνει πάλι το νερό και πίζει. Αυτή είναι, δηλαδή πρέπει να το βγάζω το νερό και να το παίρνει γρία. Οπότε πίζει. Έχω ένα άλλο σύμπλεγμα ορυκτών, λίγο σπάνια, που τη συνδρομαγνησία της, αυτό είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Όχι σε ποσότητα, γιατί βγαίνει κάπου 25.000. Αλλά είναι μοναδική η περίπτωση που βγαίνει στην Κοζάνη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή η Ελλάδα φιλοξενεί κοιτάσματα που είναι σπάνια. Και μεταξύ αυτών είναι, θα δείτε παρακάτω το παιδί, είναι κατάλευκο. Και μπαίνει αυτά τα δύο ορυκτά, τι το καλό έχουν μέσα στο πλέγμα τους νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε αν εγώ τα προσθέσω σε πλαστικά ή χρώματα σε τα καλώδια και πάρει φωτιά το καλώδιο, όπως παλιά που και εγώ ήταν, σαν λαμπάδα, αυτό σβήνει αμέσως. Δηλαδή βάζουμε λοιπόν αυτά τα ορυκτά μέσα, σαν πρόσθετο, με αποτέλεσμα να μην επεκτείνεται η φωτιά. Οπότε το βρήκα τώρα αυτό και από εκεί που οι πωλήσεις πριν μερικά χρόνια ήταν 2-3.000 τόνοι, έχει φτάσει 23.000 τόνοι και προχωράει. Αυξητικά. Αυτό είναι στην περιοχή κοντά στον Αλεάκμονα, στα νότια του Κοζάνη, το κοίτασμα αυτό. Μετά το τσιμέντο το ξέρετε όλοι, θέλει ένα κοινό ασβεστόλιπο όπως αυτά εδώ γύρω γύρω τα βουνά που είναι τα ασβεστοφυλικά. Θέλει αργυλόκομα, τα οποία αυτά τα δύο αργυλοκόμματα και ασβεστόλιπο μπαίνουν μέσα σε ένα κλίμακα περιστροφικό, αφού γίνουν χαλίκι και πούδρα μάλλον. Και περιστρέφονται 1500 βαθμοί, ψήνονται και δίνει νέα ορυκτά. Αυτά τα νέα ορυκτά έχουν χάσει τα νερά του ή οτιδήποτε. Οπότε στην ουσία, μόλις προσθέσει νερό, πίζουν αμέσως. Έχουν σχηματιστεί δηλαδή καινούργια ορυκτά με την ένωση ασβεστόλιθου με άργυρο. Τα
Τα μάρμαρα τα ξέρετε όλοι και τους κιστόλτους όλοι έχετε χτίσει ή έχετε δει, πάση περιπτώσει, κοδουνάς. Σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, έχουμε μεταχωρηχεία τέτοια μαρμαρού και λατομία. Ο ζολάνα είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει στα τσιμέντα. Το χρησιμοποιούσαν πρώτη φορά οι Ρωμαίοι, το βρήκαν. Τι είναι, παίρνω ένα πέτρο μαγνησιακό, το οποίο αυτό άμα το κάνω υπέρδιο τρίβι σαν τη ζάχαρη άχνη, τόσο ψηλό και του βάλω νερό και πήξει, μετά γίνεται σαν σοκολάτα, δεν σπάει. Πολύ σκληρό. Σοκολάτα εννοώ, εντάξει, ούτε από το οπότε αυτό βρήκαν οι Ρωμαίοι και αν του βάλω και ασβέστη, τότε γίνεται κανονικό τσιμέντο. Αυτό είναι το ρωμαϊκό τσιμέντο. Και οι ελληνικές εταιρείες τσιμέντου για να αποφύγουν τη διαφάνεια ενέργειας, τη κατανάλωση ενέργειας, γιατί πρέπει να ψηθούν τα προηγούμενα 1500, ένα μέρος του τσιμέντου αντιπροσωπεύεται την δρομαϊκή βαζολάνα. Βάζουν δηλαδή κατευθείαν χύμα και αστιακό υλικό που το κουβαλάνε από τη Μήλα. Δηλαδή τα τσιμεντάρικα που έχουμε του Ηρακλή που είναι στο Μιλάκι στην Εύβοια ή του Τιτάνα που είναι εδώ στην Ελευσίνα από πάνω, και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, κουβαλάνε από τη Μήλα. Και πολύ λίγη ποσότητα έρχεται από την Ερυθρέα, από την Έδεσσα, από την Ερυθρέα. Ο καλίνης είναι ένα υλικό, το ξέρετε, για τις πορσελάνες. Στην Ελλάδα δεν είχε και τόσο καλή ποιότητα όσο στη Βρετανία ή στην Κίνα και έχει εξοφληθεί το κοίτασμα. Οι άστρες και αυτοί χρησιμοποιούνται στα κεραμικά και ο χαλαζιές και ο μαγνησίτης που μπαίνει σε πυρότουρλα και πυρήμαχα υλικά. Για να δούμε, αυτά είναι αρκετά παλιά. Να φανταστείτε, ο μαγνησίτης ήταν το πρώτο λεπτό, δηλαδή ο μαγνησίτης είναι σαν τον ασβεστόλιθο, απλώς αντί για ασβέστη έχει μαγνήσιο. Δεν είναι τόσο σπάνιο. Είναι το πρώτο ρητό που εκμεταλλεύτηκε στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση το 1830 από εκεί, στην Εύβοια, στο Μεντούδι. Είναι από τα πρώτα μεταλλευτικά κέντρα του Μεντούδι στην Εύβοια. Εγώ, να φανταστείτε, το είχα προλάβει το 1975 με 5.000 εργάτες που δεν φτάναν από την Εύβοια και είχαν φέρει από τη Θράκη και από εμά. Και σιγά σιγά αυτή η κατάσταση πήγαινε προς τα κάτω, για ένα διάστημα έκλεισε η εταιρεία και τώρα το πήρε η Τέρνα. Ένα κομμάτι της Τέρνα το ξαναδουλεύει το ορυχείο και πάει πολύ καλά. Αυτά που βρήκαμε τελευταία οι γεωλόγοι και οι μετεωρολόγοι είναι τα πολική της κοντά στην Κοζάνη στα Γρεβενά. Ένα υλικό αργυλώδες που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό λαδιών και για αυτά με τα κατλίτερα και τις γάτες που κουβαλάνε άμμους υγιεινής. Η ζεόλυθη, ίσως τον έχετε ακούσει αυτό τον όρο, μπαίνει σε διάφορες χρήσεις. Τελευταία έχουν βρει εφαρμογές στα αγροτικά. Κρατάει νερό και λιπάσματα, οπότε τα αποδίδει πολύ σιγά στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μην έχει απώλειες λιπασμάτων στον υδροφόρο κατευθείαν. Βέβαια έχει και άλλες χρήσεις πολύ πιο εξειδικευμένες. Ο λιπίδης είναι ένα υλικό που μπαίνει σε άμμους κυτηρίων για να κάνω καλούπια να κυτεύω μέταλλα. Και ο αμφιβολίτης είναι ένα πέτρωμα το οποίο ίσως έχετε δει τον πετροβάμβακα ή τον βάμβακα. Είναι ένα πράγμα σαν το μαλλί της γριάς που λένε, φανταστείτε το πεπιασμένο και το βάζουν γύρω-γύρω σε μονός, μάλιστα στο μετρό Εγάλε όταν το φτιάξανε. Βάλανε αυτό τον αμφιβολίτη από την Ελλάδα, ενώ τότε φέρναμε είτε από Τουρκία είτε από Βόρεια Ευρώπη. Τώρα έχουμε δικό μας από τις Σέρβες. Κοιτάξτε κάποια ορυχεία. Ο μπεντονίτης αυτός είναι στην Μήλο, φανταστείτε. Το κάθε μπέντς αυτό, το κάθε σκαρδία, ας το πούμε, είναι περίπου 2-3 μέτρα ύψος και άλλα 2-3 μέτρα φάρδος. Πόσο ψηλό είναι. Ο περλίτης είναι ένα πέτρωμα, έτσι το έχετε ακουστά, το οποίο βλέπετε έχει κάποια cracks που είναι από τη διαφυγή αερίων. Είναι μια λάβα που έφυγε απότομα το περιεχόμενο αέριο και αυτό το άραμα το κάνω σαν χαλικάκι, σαν τη ζάχαρη τη χοντρή, μάλλον πιο χοντρό ακόμα. Και το βάλω σε κατακόρυφο πλήμανο για δευτερόλεπτα, μέσω 800 βαθμούς από πάνω μέχρι κάτω, σε ένα 15 μέτρα, γίνεται σαν το popcorn. Θα το έχετε δει. Άμα δείτε, αν δείτε popcorn και περλίτε, νομίζω ότι είναι το ίδιο, δεν ξεχωρίζει. Πρέπει να το πιάσει, δηλαδή το ένα είναι οργανικό και το άλλο είναι ανόργανο. Άρα αυτό μπορώ να το βάλω σε κάποιο μονοτικό υλικό που θέλω να είναι ελαφρύ, να πιάνει όγκο, να μην έχει βάρος. Άρα πάρω περλίτη. Για να έχω ένα έδαφο το οποίο είναι βαρύ, είναι πολύ αργυλώδες και δεν καλλιεργείται εύκολα, θα του προσθέσω περλίτη, να το κάνω πιο αφράτο και να αρίστε κάθε μέρα. Ο περλίτης έχει το καλό ότι έχει δύο χρήσεις, στην οικοδομή και στα αγροτικά. Και γιατί λέω είναι καλό? Τώρα που έπεσε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αυξάνεται η δραστηριότητα στα αγροτικά. Την ελαφρότητα την ξέρετε, στο γυαλί βλέπετε και αυτή είναι μια
ένα πέτρο μαγεστιακό που έχει έρθει με μορφή βολίου και έχει καθιστήσει, δεν έχει πρόβατα. Το νησί αυτό είναι νότια από την Κό, το Βιαλί. Ο Λευκός Μπεντονίτης που είναι όπως φανταστείτε αυτό το πέτρο εδώ της Μήλου με τη Σκυμόλου, ολικτρολογικά είναι το ίδιο, αλλά έχει άλλο χρώμα. Εδώ έχει λίγο παραπάνω σίδηρο. Οπότε άμα θέλω εγώ τώρα μια χρήση, παραδείγματος χάρη αυτό που λέμε cosmetics για καλλιτικά που χρησιμοποιούν ας πούμε στα φαρμακεία για φαρμακευτικά, δεν μπορεί να βάλει ενώσεις που έχουν πολύ σίδηρο γιατί είναι ανεπιθύμητες για το δέρμα του ανθρώπου ή οτιδήποτε στα φαρμακευτικά. Θα πάω να βάλω το μπεντονίτη της Κυμόλου που είναι, φανταστείτε η τιμή του θα είναι πολλαπλάσια λόγω ότι είναι επαλαγμένος από ελαστοιχεία. Δεν τα θέλω. Και αυτό, ενώ το μπεντονίτη τον έχει τώρα μια μεγάλη εταιρεία, δεν ξέρω αν έχει τα σχολεία καθόλου, ήταν πρώτα ελληνική, όμιλος αργιομεταλλευμάτων, ο Κυριακόπουλος, Οδυσσέας. Τα τελευταία δύο χρόνια προήλθε η εταιρεία σε μια πολυεθνική που λέγεται Ήμιλης. Για διάφορους λόγους, δεν είναι τη στιγμή. Εδώ ο Μπεντονίτης αυτός τον έχει μια εταιρεία, ένα family company όπως λέμε, ο πατέρας με την κόρη, ο Ρούσος, που έχει έδρα στον Πειραιά και έχουν αυτό το αρχείο. Πάνε πολύ καλά. Βέβαια αυτό βγάζει 20.000 τόνους και εδώ βγάζει 800.000. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Κοιτάξτε αυτό το κουτίδι που σας είπα στην Κοζάνη, εδώ, πόσο λευκός είναι. Εάν το βρούμε, δεν ξέρω αν είναι παρακάτω. Το μικροσκόπιο, το μέγεθος των κρυστάλλων είναι δύο μικρά, δηλαδή 10 στη μείον 6. Αυτό θέλει ειδικό μικροσκόπιο για να δει το κρυστάλλο. Οπότε όταν το βάλω στο πλαστικό, όπως είπαμε, αναπτύσσεται πολύ ωραία και με μικρή ποσότητα καλύπτει όλο το πλαστικό. Οπότε όταν μετά πάρει φωτιά, δεν προχωράει. Ο Λιμπίνης είναι ορυχείο, μια κοινή πέτρα φαίνεται από μακριά. Το ίδιο και η ανταπολική της, ένα κοινό κόμμα, αλλά αυτό τι συμβαίνει, πώς το καταλαβαίνει κανείς ότι έχει κάποια αξία, ότι όταν βραχεί δημιουργεί κάτι σαν πλαστελίνη. Όταν είναι πολύ πλούσιο λοιπόν, είτε σε μπεντονίτη που είδαμε πριν, σε αυτό εδώ, τούτο, είτε σε αυτό, μόλις πάρει νερό γίνεται πολύ κολλητικό, κολλάει πάρα πολύ. Ενώ άλλες άργυλες που έχουμε εδώ στο λεκανοπέδιο είναι που είχαν μια τούβλα στην περιοχή της Ιεράς Οδού, δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, δεν κολλάνε τόσο. Είχαν άλλη σύσταση. Δηλαδή θέλω άλλη άργυλο για τούβλα κεραμίδια, άλλη για πορσελάνες και άλλη για να φτιάξω κάτι λίπτερο για προστροφητικό. Κοιτάξτε τώρα αυτό από τη ζάκη του, το λευκό. Κατά λευκό σας αστόλυθος. Και βλέπετε με τον εξκαφέ εδώ δεν χρειάζεται τελικά. Είναι τόσο αλακό το πέτρωμα που δεν χρειάζεται. Και εδώ βέβαια είναι μια καλή πρακτική η ζακινθινή, δεν γκρινιάζουν με τα μεταλλεία ούτε την υγεία. Ενώ σε άλλες περιοχές γκρινιάζουν. Γιατί αυτοί που ασχολούνται προσέχουν και το περιβάλλον κατά κάποιο τρόπο, αλλά και τους πολίτες ή θα βάλουν ανθρώπους από την τοπική κοινωνία. Ενώ πάνω στη Θράκη, στις Κουριές που γίνεται η γκρίνια, αυτή ξεκινήσει από το πριν το 2000 η γκρίνια. Γιατί ξεκίνησε η πρώτη εταιρεία πολύ άσχημα. Νομίζω ότι ήρθε, δεν ξέρω πού, σε κάποια χώρα Ζουλού. Και αυτό το πληρώνει τώρα η τελευταία εταιρεία που είναι. Δεν φεύγει αυτή η νοοτροπία που είχαν καλλιεργήσει αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι είχαν έρθει σε χώρα της Αφρικής. Ενώ έχουμε ξένες εταιρείες, ας πούμε στη Δυτική Ελλάδα, η Γύψο βγάζει η Κνάουφ, η Γερμανική και η Σερκοπέν που είναι πολυεθνική μέρα τη Βρετανία. Δεν ακούγεται τίποτα τέτοιο. Πώς δηλαδή τα βάλανε μόνο τους Κουριές, γιατί εκεί είναι άνθρωποι έχουν εκραγεί από τις καταστάσεις. Και έχουν τώρα να τους ηρεμήσεις. Τα ορυχεία μαρμάρου. Βλέπετε εδώ τι συμβαίνει. Ένα πρόβλημα με τα μαρμαράκια και πρέπει να το ξέρετε είναι το εξής ότι για να πάρω ένα όγκο, ας πούμε να πάρω αυτόν τον όγκο, ένα κυβικό μέτρο, πρέπει να αφήσω 9 όγκους στο λατομείο. Κοιτάξτε το γιατί. Αυτά δεν μπορούν να πουληθούν. Θα τα κάνω. Αυτό που μπορώ να κάνω τώρα, αυτό που κάνουν είναι πάνε και τρίγωνο τον αζεστόλιθο και τον κάνουν σαν ζάχαρη και πιο λεπτό ακόμα και το ρίχνουν σε εντάφη τα οποία είναι φτωχά σε ασβέστιο. Είναι μια καλή χρήση. Δηλαδή, αν πάει κανείς εκεί, Πελοπόννησο, Ζαχάρο, Γιατρά, Γαργαλιάνος, όλη αυτή η περιοχή, το pH είναι όξινο. Έχει πολύ χαλαζία. Δεν έχει ασβέστη. Άρα, αντί να πάνε να ρίχνουν ασβέστη που δεν κάνει και τόσο δουλειά, γιατί αυτό αμέσως παίρνει διοξείδιο του άνθρακα και γίνεται σκληρό την ατμόσφαιρα, θα πάνε να ρίξω τέτοια πούδρα και το φυτό θα πάρει σιγά σιγά. Και έχει αρχίσει, ας πούμε, και πολύται ασβεστόλιθος, τριμμένος για χωράφια. Το ίδιο συμβαίνει και στο γύψο. Κοιτάξτε εδώ τώρα στη ζάκη, στο σκοπό επάνω, δεν ξέρω
αν έχει πάει κάποιος αποστάσεις για ανοιχτό, όπως μπαίνει στο λιμάνι, στο αριστερό χέρι πάνω το βουνό, φαίνεται αυτό το λαχείο. Απλώς κοιτάξτε και εδώ τώρα όλο αυτό το πατάρι, τι έχει γίνει, το πρώτο πατάρι, όλο αυτό το υλικό, επειδή έχουν πει κόμματα εδαφικά από εδώ, έχουν πει προς τα μέσα, έχει ρυπάνει, ας το πούμε, το γύψο, αλλά δεν πωλείται. Δεν μπορεί να δίνει στην αγορά ένα κατεμένο γύψο με χώμα. Άρα όλο αυτό το υλικό πρέπει να πάει κάπου για απόθεση ή να το πάρω πάλι σε χωράφια. Αυτό είναι το πρόβλημα των εξορίξεων, ότι όταν έχω πολλά στήρα, όπως λέμε, υλικά τα οποία πρέπει να τα αποθέσω κάπου, πρέπει να βρω ένα άλλο χωράφι δίπλα πάνω να τα ρίξω. Οπότε το πρόβλημα είναι διπλό. Κοιτάξτε εδώ που είναι στη γαβάδα πόσο καθαρό είναι, έχει φύγει βέβαια το καπάκι. Και εδώ είναι ο γύψος από το Ιτωλικό, από μια μικρή ελληνική εταιρεία. Είπαμε είναι δύο μεγάλες. Εάν βάλετε σε το Μπέν, θα δείτε ότι είναι σε όλο τον κόσμο που είναι στο Ιτωλικό, έξω από τα Μεσολόγγι. Και η Κνάουφ είναι στην Αφιλοχία, λίγο πιο πάνω. Και μέσα σε αυτούς τους δύο κολοσσούς υπάρχει μια μικρή ελληνική εταιρεία που είναι πατροπαράδοτη, η Βιογύψη Καρβέλη, από τον πατέρα, τώρα είναι ο Γιάννης ο Καρβέλης και οι κόρες του. Συνεχίζουν και παλεύουν και μάλιστα αυτή η μικρή εταιρεία δίνει γύψο και στις μεγάλες γιατί έχει ορυχία, ενώ οι μεγάλοι δεν προλαβαίνουν, οπότε είναι ο μικρός και στους μεγάλους. Να καταλάβετε πώς γίνεται το marketing, δεν είναι μόνο στήρα νούμερα, αλλά υπάρχουν και διαπροσωπικές σχέσεις. Και πάνε καλά. Αυτό είναι τώρα τα ορυχεία στο Μαντούβι, που ήταν κλειστά για αρκετά χρόνια και έχει ξεκινήσει. Κοιτάξτε εδώ τι πρόβλημα υπάρχει τώρα σε αυτό το υλικό, ότι είναι ένα κατεμένο το στήρο υλικό, είναι το σκούρο και το μαγνησίτ, το λευκό, να το. Εγώ τι πρέπει να κάνω, τότε που σας είπα που είχα πάει σαν φοιτητής το 1975, υπήρχαν από τη Βόρεια Ελλάδα άνθρωποι σε ένα ράουλο, αυτό ένα ταινιόδρομο, και με τα χέρια τα λέγανε το σκούρο και το λευκό, δηλαδή κάνανε χειροδιαλογή. Φανταστείτε τώρα αυτό να γίνει χαλίγια σαν το λευκό κροπιά και να περνάει από μπροστά σου, διαλέγεις εσύ το άσπρο και όλο το καφέ. Πόση δουλειά ήταν. Τώρα αυτό γίνεται κάπως πιο μηχανικά. Αυτό που είπαμε για τον Πεντονίτη, ελαφρόπετρα και τον Πεντονίτη, ακόμα και στο οξύδι και στο νικέλιο πάνε πολύ καλά. Τώρα από μεταλλικά οδηγητά έχουμε, το ξέρετε το οξύδι είχαμε, δεν ξέρω κανείς αν έχει πάει προς την παλιότερα στην περιοχή Μάντρας. Στη Μάντρα είχε ένας παλιός πρόεδρος Τσάικ, ο Λουκάς ο Μπάρλος είχε ορυχεία. Και κάποιοι άλλοι, τώρα έχουν κλείσει βέβαια, και για να πούμε λίγο τα παρελκόμενα, αυτά τα ορυχεία πηγαίνοντας προς τα Δερβενοχώρια, μάλλον όχι παλιά εθνική οδηγία Κρυϊκού εκεί, από τη Μάντρα, αριστερά δεξιά έχει λατομία. Σε κάποια φάση πολλά χρόνια, πριν δεν λέμε τώρα, αν φταίει ο νομάρχης, και αυτά είναι για μένα πολύ πίσω, τα μπαζώσαν. Πού να ξέρει ο κόσμος, ότι να βρέξει 100 χρόνια, οι παλιοί δεν ξέρανε. Έκανε μια τεράστια ροχή σε όγκο. Ό,τι αντιπλημμυρικό και να είχε, πού ξέρω, εγώ κάνω αντιπλημμυρικό για 80 τόνους, ωραία. Και ήρθανε 200. Ποιος θέλει, γιατί έκανε ένα τεράστιο τούνελ για μήπως γίνει μετά από χίλια χρόνια, δεν γίνεται αυτά, αλλά δεν βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε και κατηγορούν και τα λοιπά, είναι λόγια του αέρα. Εκεί για να βρέξει ο Θεός ξέρει από πότε. Και λοιπόν αυτά τα ορυχεία κλείσανε και κατά κάποιο τρόπο είχαν επηρεάσει και το ρου του ποταμού. Και αν δείτε παλιούς γράφτες του 47, αλλάζουμε τώρα λίγο την κουβέντα, αλλά κάνουμε μερικές φορές κατηγορούμε και δημάρχους άδικα και περιφερειάς και οτιδήποτε. Θα δείτε ότι η Μάντρα, το χωριό του 47, γιατί έχουμε χάρτη του 47, τα πρώτα σπίτια είναι χτισμένα στην εμπολή ποταμού. Πού να ξέρει ο κόσμος. Στα Μέγαρα το ίδιο, επειδή δεν έγινε κάτι, αν γίνει κάτι στα Μέγαρα, δύο. Έχει ποτάμι στα Μέγαρα, πού το. Άμα περάσετε και πάτε για Λεποχώρη, θα δείτε ένα σκάψιμο πιο μικρό από αυτό το δοντάκι, τόσο είναι. Και αν κάνει τον κατακλυσμό που έκανε στη Μάντρα, θα φταίει ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης. Τι άλλο να πούμε. Αλλά είναι εύκολο τώρα να κατηγορήσεις. Αυτό δεν το γνωρίζεις. Δηλαδή η γεωλογία είναι απρόβλεπτη. Μπορεί ξαφνικά να κάνει ένα άβαλα όπως λέει και να σου κατεβάσει μπάζα. Εμείς σαν γεωλόγοι το έχουμε δει αυτό σε διάφορα. Μπορεί να είναι και 5 εκατομμύρια χρόνια και 80 εκατομμύρια χρόνια, αλλά δεν το επαναλαμβάνεται. Που λέει αμέσως είναι μερική άλλη περίοδο και λέει κλιματική αλλαγή. Μα τι κλιματική αλλαγή. Αφού αν πάτε πίσω στο γεωλογικό χρόνο, τέτοια άβαλα, α πούμε στα Χανιά που έγινε τώρα αυτό το κατάκαθι, δεν ξέρω αν πήρα τι είδε που έγινε στην Αγγλία, πού είναι το Μάλινγκ που είναι η ιστορική μάχη εκεί με του Γερμανού και του Βρετανού και του δικού μα, κόψανε το δρόμο για να πάει προ Χανιά. Εάν δείτε το δρόμο, είναι γεμάτο κροκάλε και κόκκινη άμμο που σημαίνει ότι είχε κατεβάσει το βουνό πριν 800.000 χρόνια, είχε κατεβάσει ένα τόνο υλικό. Μία φορά έγινε. Έτυχε να γίνει τώρα.
Άρα δεν πρέπει δηλαδή να λέμε ότι έγινε κάποια κλιματική αλλαγή με αυτό το φαινόμενο. Και η κλιματική αλλαγή έγινε μόνο στη Μάντρα. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Απλώς ότι είναι απρόβλεπτη η συμπεριφορά των καιρών. Δεν είναι ρολόι που ρυθμίζεται. Λοιπόν, αυτό με το βοξίτι έχουν κλείσει τα ορυχεία εδώ, πήγαμε λίγο, αλλά γι' αυτό είχε βγει εκείνη την ημέρα, είχε ανακατεβαίνω και Παρισία με το λεωφορείο, γιατί το αυτοκίνητο φυσικά το έπεσα πάνω στην περίπτωση και μπαίνω. Μας κλείσανε το δρόμο το πρωί η αστυνομία και λέω τι έγινε, νομίζω ότι ήταν ένα τρακάρισμα. Δεν ξέραμε τι έγινε. Είχα πάρει το λεωφορείο 8 ώρα από το Κηφισό, 8 και 10. Και βλέπω αστυνόμους και μας βάζανε μέσα στην παλιά Εθνική. Ο οδηγός δεν ήξερε πού να πάει και τον καθοδήγησε εγώ γιατί ήταν κλειστά προς το μεγάλο κέντρο και τον ξαναγύρισα πίσω και περνάμε πάνω από τη γέφυρα που επιπλέον τα πούλμαν. Τι είναι αυτό, ένα κόκκινο χώμα. Το κόκκινο το βοξίδι που είχαν εξορίξει. Κατέβασε ό,τι βρήκε. Έτσι είναι. Αλλά βλέπετε ότι δεν γίνεται μια σοβαρή κουβέντα για τα προβλήματα, αλλά μόνο για τις τηλεοράσεις που γίνονται. Πάμε στο Λατινίκη, εδώ έχουμε σε διάφορες σημεία της Ελλάδος, κυρίως στη Λάρνα, στο νομό Βιωτίας και στην Εύβοια, έχουμε κάποιο μετάλλευμα το οποίο έχει νικέλιο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για διάφορες χρήσεις. Ακόμα και σε αυτά τα κέρματα του ενός λεπτού και των 2 και 5 λεπτών έχουν νικέλιο. Και η μόνη παραγωγός χώρα νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία μια ανεβαίνει και μια κατεβαίνει, η δικιά μας. Οφείλεται βέβαια είναι το διεθνές ντάμπινγκ στις τιμές. Μπορεί δηλαδή να υποστεί κάποια πίεση από ξένες εταιρείες, οπότε ενώ απαντήσει καλά, δηλαδή από όταν ήμασταν φοιτητές, είχε γίνει το ανάποδο. Η Λάρκο πήρε μπροστά επειδή είχε γίνει μια μεγάλη απεργία στον Καναδά και είχε κλείσει το μεταλλείο νικελίου. Πήραμε μπροστά, μετά ξανά πέσε, ξανά. Τώρα είναι σε μια κατάσταση Λάρκο λίγο περίεργη πάλι. Αλλά δεν σημαίνει ότι μένει πάντα μειονεκτική. Έρχεται περίοδο που είναι πολύ καλά. Άρα αυτό είναι ένα ασαφές κλίμα για το νικελίου. Και υπάρχουν και οι γκρίνιες εκεί των περιβαλλοντολόγων, επειδή το υλικό έχει χρώμιο μέσα που εξορίσατε και έχει γίνει μεγάλη φασαρία του χρώμιου, ότι πεθαίνει ο κόσμος κτλ. Αρχίζει ο κόσμος και φωνάζει ότι δεν φέρουμε τα μεταλλεία γιατί έχει χρώμιο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ενώ πριν, όπως είδατε, τα βιομηχανικά ορυκτά δεν έχουν τόσο άμεση άρνηση από τον κόσμο όσο τα μεταλλικά ορυκτά. Μεγάλη διαφορά. Τα ανοιχτά θηγούχα είναι κυρίως μολύβι, τσίπορο και με λίγο άργυρο. Πάνω στη χαλκιδική μας εδώ χρυσό, θα το δούμε. Είναι από κάτω. Ο χρωμίτης πήρε μπροστά τώρα, αυτός είχε γύρω στο 80 λειτουργούσα μεταλλεία χρωμίτη στο βούρυβο πάνω μεταξύ Κοζάνης και Καρδενών. Είχαν αρκετές στροές. Κλείσαμε για 20-30 χρόνια και τώρα πάλι μια εταιρεία έκανε κάποιες επενδύσεις και αυτόν τον καιρό εξορίζει ο χρωμίτης, τον οποίο θα τον σπέρνω κατευθείαν έξω με καράβια από την Θεσσαλονίκη. Άρα αυτό είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε τέλη του 2018, πολύ πρόσφατη. Μάλλον πήρε ξανά μπροστά. Και άλλα ορυκτά τα οποία έχουμε μέταλλα μάλλον. Αντιμόνιο, μολυμπένιο, βολφράμιο και σπάνιες γιές. Από αυτά εδώ τώρα το πιο ενδιαφέρον το αντιμόνιο καταρχάς είναι κάποιο δηλητηριώδες. Δεν είναι τόσο. Το ξεπούλησε διάφορες κρίσεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Γιατί είχαμε εκμετάλλευση στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στην περιοχή των Σερών στη Μακεδονία, πάρουν στο ΕΣ. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτό, γιατί είναι και τοξικό το αντιμόνιο. Σε αντίθεση στο μολυμπένιο και το βολφράμιο που είναι πάλι στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έψαχνε το ΕΚΜΕ για πάρα πολλά χρόνια και οι Γερμανοί, φανταστείτε, όταν ήρθαν το 41 τον Απρίλιο στη Μακεδονία, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να ανοίξουν αυτά τα δύο ορυχεία, μεταλλεία μάλλον πάρουν μολυμπένιο και βολφράμιο. Το ξέρανε πριν έρθουν. Ερχόσανε, το ξέρανε, είχαν έρθει με γεωλόγους. Φαντάζεστε. Και όταν έφυγαν τα ανατινάξαν έτσι απλά. Και τώρα ψάχνουν να δεις που είναι. Εν πάση περιπτώσει, τι τα θέλανε αυτά. Καταρχάς είναι πολύ σπάνια στην Ευρώπη. Είναι κρίσιμα μέταλλα για την Ευρώπη. Το βολφράμιο μπαίνει στα τάξη. Δεν μπορεί να διαπεράσει εύκολα το θώρακα. Αν πάνε το βολφράμιο, γίνεται πολύ σκληρό ο κάλυβας. Και προστατεύανε τα τάξη με αυτό το μέταλλο. Και το μολυβδένιο το χρησιμοποιούσαν στα αεροπλάνα. Άρα τους ταιριάζανε μια χαρά. Τώρα πόσους τόνους έχουν εξορίξει, μόνο οι ίδιοι ξέρουν. Και δουλεύαν βέβαια οι τοπικοί πολίτες. Τώρα κάνουν ότι δεν γνωρίζουν, δεν θυμούνται που έγινε μια παλιά ελληνική ταινία. Εντάξει, εκτός τα θύματα που είχαμε κόσμο, είχαμε και απώλεια εσόδων από την μετάλλευση και χρωμίτη που πάρει.
Παίρναν και από την Τουρκία χρωμίτη για τον πόλεμο, γιατί και ο χρωμίτης μπαίνει σε τα όπλα. Παίρναν από Ελλάδα κατεχόμενη χώρα και από την Τουρκία σαν φιλική χώρα, ας πούμε, παίρναν και από τους δύο. Οι Τούρκοι τα πηγαίνανε καλά, οπότε δίνανε και από εδώ και από εκεί. Δεν είχαν πρόβλημα. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, μια παλιά εικόνα με το βοξίδι, βλέπετε εδώ. Παλιά αυτοκίνητα, μετά τον πόλεμο πρέπει να είναι. Λογικό είναι. Ναι, γιατί με τη Ρωσία ήταν από τις πρώτες χώρες που γνωρίζανε για βοξίδι. Και μάλιστα, όταν ήμουν φοιτητής, γύρω στο 1994, παίρναν οι Ρώσοι βοξίδι από Ελλάδα, μάλιστα μερικοί τώρα, χωρίς να το ξέρουν, αν είναι πραγματικά, ότι έχει κάποια γνωστοιχεία που τα παίρναν οι Ρώσοι και μπορεί και να ισχύει. Γιατί έχει γάλλιο μέσα, ίδιο κάτι πολύ σπάνια μέταλλα, ο ελληνικός βοξίδις, οπότε εκτός του Ρώσικου παίρναν και το δικό μας. Αυτό γίνεται παντού. Και ήδη τώρα το βοξίδι έξω το πάμε. Αλουμίνιο εδώ ελάχιστα χρησιμοποιείται. Θα πάει όπως είναι πέτρο, να το διοχετεύουμε μέσω της. Στην ιδέα φορτώνεται και φεύγει. Εδώ βλέπετε είναι κατακόκκινο, αυτό είναι το πέτρο μα και εδώ τα βαγονέτα όπως βγαίνουν από τις πέρες, γιατί έχουμε βοξίδι και φανιακό και υπόγεια. Το συντρονικελιούχο αυτό από τη Λάρινα, κοιτάξτε ένα ταινιόδρομο να φύγει από το αρχείο και να πάει στη σκάλα φόρτωσης. Και βέβαια αυτές οι μορφές εδώ, αυτό είναι από τον Άγιο Ιωάννη και στη Λάρνα, φανταστείτε ένα ζεστόλιθος όλο αυτό. Πρέπει να βγάλω το καπάκι και από κάτω είναι κρυμμένο το μετάλλευμα. Κάτι αντίστοιχο υπήρχε εδώ στο, σαν ξέρετε την περιοχή στην Ελλάδα, εδώ που λέγεται Κουνέλια, που είναι το μικρό σχιστό. Εάν πάει κανείς το μικρό σχιστό να πάει προς το νεκροταφείο της ανάληψης, ανάληψη λέγεται η... Ναι, στο αριστερό χέρι έχει την περιοχή Κουνέλια, έχει ένα δρομάκι αριστερά και πάει και βγαίνει σε ένα, όχι με τέτοια έκταση, ένα τέτοιο ροφάκι είναι. Έχει ασβεστόλιμο και από κάτω έχει μετάλλευμα και έχει στο έσυγγι. Προπολεμικά δηλαδή είχαν βγάλει ακόμα και από το εγάλεο ψύδρο μετάλλευμα. Και βέβαια αυτά ήταν τότε, φανταστείτε μαγαϊδουράκια με ζεμπίλια τέτοιε μετάλλευση. Τώρα θέλει χιλιάδες τόνους. Οπότε αυτά δεν είναι οικονομικά. Για να δούμε σε αυτό το περίεργο τώρα που γίνεται τώρα, έχουν περάσει 3-4-5 κυβερνήσεις, δεν ξέρω πόσες. Και είναι σαν να έχει αλλάξει τίποτα με τις κουριές επάνω, μετά με το χρυσό. Πρώτα-πρώτα, αυτό δεν είναι ότι το βρήκανε τώρα οι μεταλλευτοί, οι Καναδοί. Αυτό το ξέρανε από την εποχή του Αλεξάνδρου και ίσως πιο παλιά. Βέβαια αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε πάει Ισπανία πριν πάρα πολλά, πριν αρκετά χρόνια και είδαμε κάποια ορυχεία, κάποια μεταλλεία χρυσού περίεργα, μέσα σε χώματα. Πώς το βρήκατε αυτό? Λέει, ακολουθήσαμε τα έγκλη των Ρωμαίων. Μιλάμε για το 2010. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τη γράφη του Ρωμαίου. Ήταν τόσο καλά στην τεχνολογία, φανταστείτε εδώ, ιδίως στην εποχή του Αδριανού, γιατί ο Αδριανός ήταν Ισπανός, δεν Ρωμαίος, αλλά Ισπανός Ρωμαίος. Δεν ήταν Ρωμαίος από τη Ρώμη. Η αυτοκρατορία έφτανε μέχρι εκεί κάτω. Αυτός έχει φτιάξει υδραγωγία και διάφορα τεχνικά έργα σε όλη τη Μεσόγειο, από την Τουρκία, Ελλάδα, το Αδριάνιο εδώ υδραγωγείο και διάφορα άλλα, μέχρι την Ισπανία. Άρα είχε ειδικούς μηχανικούς και γεωλόγους και μεταλλεργούς. Εκεί την εποχή. Φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν. Και βέβαια μετά η αυτοκρατορία κατέπεσε για διάφορους λόγους, γιατί πάντα οι διάδοχοι δεν είναι κατάλληλοι. Μάλιστα κάποιος Ιταλός μου είπε ότι αν είχαν αυτοκράτορες σαν τον Αδριανό, μερικούς ακόμα δεν διαλύονταν ποτέ η αυτοκρατορία τους. Και ίσως έχει δίκιο, αλλά πάντα οι διάδοχοι δεν είναι το ίδιο καλή. Τώρα, πού έχουμε χρυσό, έχουν εντοπίσει η Μακεδονία, Θράκη και στο Μήλο. Τώρα, γιατί καθυστερεί αυτό που είπαμε ότι υπάρχουν κακές πρακτικές. Μετά στη Μήλο είναι, έχει κηρυχτεί μισή Μήλος, η δυτική έχει χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Άρα αυτό αμέσως βγαίνει εκτός. Άρα έχει μόνο γεωλογικό ενδιαφέρον, δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα πάει να σκάψει. Και τα άλλα στη Θράκη επάνω είναι κακές πρακτικές κυρίως και η τοπική κοινωνία που αντιδρά. Που για μένα σε ένα πουλά ιστορική, αλλά όταν σε πάρει μπάλα μαζί με τα ξερά τα κάνω και τα χλώρα, θα δείτε παρακάτω. Κοιτάξτε, τι ωραία στοιχεία έχει χρυσό, χαλκό. Εντάξει, και άγιο. Αυτά τα δύο μπορεί να τα πάρει κάποιο άλλο. Αλλά αυτό χρυσό και χαλκό θα μπορούσε να το πάρει από ένα κύβεσμα, θα δούμε. Εδώ είναι κάποια ορυχεία από το συνάλλημα που δουλεύει πάνω. Για να δούμε σε σχέση με τα καινούργια κοιτάσματα που έχουν χρυσό στον κόσμο. Αυτό που το έχει δώσει αυτό ο φίλο από τον Καναδά. Βλέπετε ότι η Τράπεζα του Καναδά δουλεύει πριν από εμάς για εμάς. Ξέρανε αυτή τι γίνεται στην Ελλάδα χωρίς να έχουμε πάρει. Εγώ αμφιβάλλω εδώ οι τοπικοί παράγοντες ξέρανε αυτή την κατάσταση.
Έχει έρθει από τον Καναδά κατευθείαν, το 11. Να τις εισπουργές, το πρώτο η Ολυμπιάδα, το πέραμα και οι Σάπες. Τέσσερα κοιτάζει με τα ελληνικά, βλέπετε τα δύο είναι μικρούλικα, πίσω-πίσω είμαστε. Τα άλλα τα δύο είναι στη μέση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται Αμερική, Δομινικανική Δημοκρατία, Χιλή, Αυστραλία, Περού, 33 τόσο, εμείς είμαστε 3-10 φορές πιο κάτω. Σε αποθέματα. Κοιτάξτε όμως τι καλό έχουν τα ελληνικά, τα δύο. By grade, τι σημαίνει grade, πόσο χρυσό, δηλαδή όταν λέμε έχουμε ένα τόνο μεταλλεύματος, πόσο χρυσό έχει αυτός ο τόνος, γιατί δεν είναι ένας τόνος χρυσού, είναι μέσα κι άλλα και πέτρες κτλ. Αυτό λοιπόν στις Σάπες, για να δούμε πίσω, οι Σάπες είναι το μικρότερο εδώ. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να το πάρουν σε 5-10 χρόνια για να τελειώσει. Τόσα χρόνια που γκρινιάζουν θα είχε τελειώσει. Αλλά είπαμε, ξεκινήσαμε σαν το παντικάκι που το δει στο τυρί, πήγαν και πιαστήκαν στη φάκα. Αυτό δεν είναι τόσο προβληματικό. Μπορούσαν να ξεκινήσουν από εδώ και αν βλέπαν ότι δουλεύει καλά, τότε να έρθουν στο μεγάλο. Δεν το κάνανε. Κοιτάξτε πόσο πλούσιο είναι. Έχει 20 BPM, 20 γραμμάρια στον τόνο. Είναι απίστευτο. 20 γραμμάρια στον τόνο χρυσού όταν αλλού εκμεταλλεύονται κάτω από ένα. Φαντάζεστε διαφορά, δηλαδή σαν να έχω 20 τόνους από την που λέει εδώ πέρα, βλέπω. Μιανμάρ, λέει. Περού, ναι, είναι Περού. Είναι Περού. Πρέπει να πάρω 20 τόνους πέτρα στο Περού και με ένα τόνο στην Ελλάδα θα έχω τον ίδιο, το ίδιο χρυσό. Το ίδιο χρυσό. Άρα και το περιβάλλον, το impact που θα έχω είναι πολύ μικρό. Αντί λοιπόν να πείσουν τον κόσμο και την τοπική κοινωνία με αυτό, λέγανε με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Τώρα γύρω από αυτή την Ολυμπιάδα που έχει 8. Μάλλον έχει Ολυμπιάδα. Οι σκουριές αυτό είναι που είναι. Πέραμα. Οι σκουριές. Ναι, έχει λίγο. Αλλά αυτό είναι το πιο καθαρό. Για να πούμε οι σκουριές όμως που είπαμε εδώ πάλι εδώ. Εδώ. Εδώ είμαστε. Έχει αρκετά αποθέματα. Έχει λίγο αλλά πολύ εκτεταμένο. Μπορεί να έχει λίγο ανατόνο, αλλά έχει έκταση. Το ίδιο είναι στην Ισπανία. Το πέρσι τον Ιούνιο πήγαμε σε δύο ορχεία. Το ένα έχει 8% χαλκό και είναι μικρό, και το άλλο έχει 0,8% και είναι τεράστιο. Άρα στο σύνολο βγάζει το ίδιο. Απλά είναι το θέμα του περιβάλλοντος. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι σκουριές. Κοιτάξτε όλα αυτά εδώ, τα άλλα τρία Ολυμπιάδα πέρα από τις Σάπες θέλουν και άνοιγμα. Για να πάρω το χρυσό θέμα κάνω κατεργασίες. Να βάλω τα κερνιόκα που φοβάται ο κόσμος ότι όντως και το αρσενικό θα δηλητηριαστούν. Οπότε ας ξεχάσω αυτά τα τρία κοστομάρων και να πάω στις σκουριές που είναι σκέτος χρυσός. Κοιτάξτε πως είναι κομμάτια χρυσού μαζί με άλλα ορυκτά. Θα μπορούσα λοιπόν να τον πάρω χωρίς να αναπτύξω κανένα. Δεν ξεκίνησα από αυτό που δεν ενοχλεί με εκεί άνοια κτλ. Να πει στον κόσμο ότι παίρνω είναι όπως ήταν οι χρυσοθύρες το Ράζ Γκολτ, πως το λέγανε στη. Ναι. Καναδά, είδαμε μερικά ορυχεία εκεί πέρα και ακόμα και τώρα φανταστείτε πάνε οι καινούργοι μεταλλουργοί με κάτι ειδικά μηχανήματα και σκάβουν τα παλιά σκαψίματα μέσα στο ποτάμι και παίρνουν κόμπους χρυσού και είναι κακόσια, ακόμα και τώρα. Με κάτι τέτοιο μπορούσαν να κάνουν και στις σκουριές. Ναι, να δούμε πότε θα πάρουν μπροστά. Τώρα, αυτό που οι εταιρείες δεν λένε πάνω και τους είπα σε κάποια διάλεξη που έτυχε να με καλέσουν, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβω λόγια ούτε να αισθάνομαι τύψη μετά για να μην πω καμία πλακία. Θελημένη μάλλον. Δεν είναι πλακία, είναι προκατασκευασμένη. Του είπα ότι θα πρέπει να πω ακριβώς τι περιέχει το μετάλλευμα. Εάν λοιπόν έχει τοξικά στοιχεία τα οποία θα φανούν μετά, είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή λέμε θα πάρω χρυσό. Εάν έχει ως πούμε θάλιο, είναι ένα ρητό πολύ επικίνδυνο για την υγεία. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θάλιο, δεν θα το πω μετά, συγγνώμη δεν το είχα δει. Πρέπει από πριν να πω έχει αυτό, αυτό, αυτό και θα πάρω μέτρα για αυτό το στοιχείο να το απομακρύνω έτσι, για το άλλο το απομακρύνω έτσι. Τους λέω αν δεν κάνετε αυτό, γι' αυτό φώναζε ο Λαμπάκης Αλεξανδρούπολη και διάφοροι δήμαρχοι, γιατί δεν έχουν πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Ωραία, έχω χρυσό. Αλλά άμα είναι να έχω 30 ιχνοστοιχεία τα οποία θα με δηλητηριάσουν, πού θα τα πάω. Πρέπει να με πείσει σε μένα και τον επιστήμονα και τον απλό πολίτη και τον βοσκό, γιατί έχει και βοσκοτόπια, ότι δεν θα πάθει τίποτα. Αλλιώς δεν πρέπει να ανοίξει αυτό. Με μισές δουλειές δεν γίνονται πραγματικές business, όπως λένε. Και εντωμεταξύ έχει και αυτό, έχει dust, έχει σκόνη, δηλαδή αθόρυβο. Σε άλλες χώρες, πούμε τώρα στην Αλμερία που πήγαμε στην Σεβίλη, είναι μια μαγική εικόνα. Έχουν βάλει από την Ισπανία πάνω στον δρόμο, έχουν βάλει barriers να μην έρχεται καθόλου ο θόρυβος, να μην ενοχλεί τους κατοίκους.
Και ξέρετε τι συμβαίνει εκεί. Η Σεβίλη είναι πολύ μεγάλη. Το εργοστάσιο Χαλκού βέβαια είναι, αλλά και η γνωστική αγαπητή τα παίρνουν, τα απομονώνουν. Πρέπει να είναι στα 10 χιλιόμετρα ή ούτε 10. Έχουν φέρει γεωλόγους από Αυστραλία, Ευρώπη, Καναδά, Χιλή. Δουλεύουν εκεί ευτυχισμένοι. Γιατί είναι κοντά η παραλία, η Χουέλβα. Είναι κοντά στην πόλη. Το μεταλλείο και η παραλία. Λέει, δεν θέλαμε να είναι στα βουνά, να πάει στο Καμαρσαλάν, δεν ξέρω πού. Είμαστε δίπλα. Δηλαδή είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα και τους βλέπεις και δουλεύουν εργάτες και επιστήμονες μαζί και είναι όλοι χαρούμενοι και οι οικογένειες και τα πάντα. Λέμε εδώ στην Ελλάδα τι συμβαίνει, δεν μπορούμε. Δηλαδή δεν πείτε ο κόσμος είναι δισταχτικός γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από πριν. Εάν πάτε στην Ισπανία και δείτε πώς βλέπετε το εργοστάσιο, εντάξει, καμία σχέση. Με τις παλιές πρακτικές της ελληνικές. Οπότε υπάρχει αυτή η υποψία που θα πρέπει να βρουν τρόπο να την ξεπεράσουν. Πάμε σε ένα άλλο προβληματικό θα έλεγα για μένα. Δεν μπορώ να το πονέψω ότι θα φύγουμε από το Λιβύρι και να εισάγουμε φυσικό αέριο από το εξωτερικό. Για μένα αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Για πολλούς λόγους. Το έλεγα στους φοιτητές μου πριν 15 χρόνια. Εάν ξαφνικά στρίψει τη στρόφικα ο βόρειος γείτονας, και πει δεν κατεβάζω, τι θα κάνουμε, κλείσουν όλα. Γιατί? Δηλαδή όταν έχει δικές πρώτες ύλες, λες μήπως μολύνω με διοξείδιο το άνθρακα. Αυτά για μένα είναι αστεία πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή εξαρτώνται τα ενεργειακά και κάθε χρόνο ακόμα περισσότερο από εισαγωγές. Πού θα βγει αυτό? Βέβαια και η Τουρκία έχει το ίδιο και χειρότερο πρόβλημα. Το ξέρετε ότι η Τουρκία εξαρτάται άμεσα από τη Ρωσία. Αν ο Ρώσος κλείσει το φυσικό αέριο, τελείωσε η Τουρκία. Βλέπετε όμως να τελειώνει, να γίνεται όχι. Όλα είναι προεκλογικά παιχνίδια. Γύρω στο 70% της ενέργειας το πρόβλημα είναι Τούρκοι από τη Ρώσους. Άρα τι εχθροί και παραμύθι, δεν υπάρχει αυτό, είναι μόνο στα παραμύθια. Για τα ΜΜΕ. Και εμείς το ίδιο, εξαρτώμεθα άμεσα. Εγώ δεν έχω κάτι με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο, αλλά όταν έχεις ενεργειακά δικά σου, γιατί κλείνουν τα εργοστάσια τα δικά μας στο Λιγνίδι. Κοιτάξτε, αυτό τώρα εδώ είναι στην ορεινή Κορυφαία στην Καστανιά. Σχηματίστε τώρα ένα είδος, όχι Λιγνίδι. Αυτά τα καλάνια και τα ψαφιά θα πέσουν μέσα, μέσα στη λάσπη θα γίνουν τύρφοι, την έχει τα κουστά που μπαίνει σε ανταποκριτήριο και η τύρφη μετά θα γίνει λιγνίτη. Κοιτάξτε εδώ στο Αμύντερ, τώρα, η Μεγαλόπολη, το κλειδί. Και εδώ το κλειδί στη Φλόρινα. Είναι τεράστια αξία κοιτάσματα τα οποία υπολογίζουν να τα κλείσουν. Δηλαδή, σκεφτείτε όταν ξεκίνησα να κάνω μάθημα στου φοιτητέ πριν αρκετά χρόνια είχαμε παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη πάνω από 75%. Πιστεύετε, ξέρετε πόσο με πάει, 35. Και μετά λέει πέφτει έξω η ΔΕΗ. Μα πώς να μην πέσει. Εγώ απορώ πως κάνουν οι διευθυντές εκεί. Όταν σε πιέζουν, φέρε εισαγωγή, φέρε ανεμόμενοι. Ξέρετε πόσο κοστίζουν. Έχουν για μένα, με ενοχλούν πιο πολύ οι ανεμογεννήτρες να βλέπω όλα τα βουνά γεμάτες, παρά να εργοστάσω σε ένα σημείο. Το ξέρετε ότι το 88 στην Αγγλία που είχα πάει στο Σέφιλντ, διαβάζω μια τοπική εφημερίδα και κάποιοι διαμαρτυρόντουσαν γιατί ο λόφος που μένανε γέμισε νεμογεννήτρια. Δεν θέλανε να τις βλέπουν. Δηλαδή τώρα που πας στο μάτι πάει και πέφτει εκεί. Τώρα αυτή η μόδα, γιατί για μένα είναι μόδα, να δω πώς θα κρατήσει. Μόδα είναι, θα το δείτε. Γιατί αυτές που έχουν ημερομηνία λήξη. Μόλις χρειαστεί να τις βγάλουν, ποιος θα τις μαζέψει και πού θα μπουν οι καινούργιες. Ποιος θα πληρώσει την ύφη, βλέπει ότι δεν χρεοκοπεί. Δεν χρεοκοπεί επειδή είναι απαταιώνας. Την αναγκάζουμε και πανάκριβο το ρεύμα, αλλά δεν έχει να πληρώσει μετά από αυτό. Δηλαδή λέει, θα βάλω φιλική στο περιβάλλον ενέργεια και μερικοί νομίζουν ότι το φυσικό αέριο δεν παράγει τόσα αέρια. Δηλαδή ο λιγνίτης όταν καίγεται παράγει διοξείδιο του άνθρακα, ωραία. Και για το φυσικό αέριο το ίδιο παράγει. Άρα πού είναι η διαφορά. Απλώς ότι ο λιγνίτης όταν καεί επειδή και τα φορτηγά κτλ. Έχει λίγο σκόνη. Και έχει λίγο διάφορα και το αέριο. Άρα όλα είναι ένα illusion, είναι μια μυθολογία. Μια μυθολογία είναι. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι είναι ανεξάρτητο πολιτικής. Δεν είναι το ρίνι, να μην ότι κατηγορούν μια κυβέρνηση. Βλέπετε αυτό με τα ενεργειακά, τα πίσω να αλλάξει τρία κόμματα. Το ίδιο. Γιατί και τώρα που δεν διοικεί κάτι κοντά. Δεν είπε. Και έρχονται παιδιά που είναι φοιτητές αυτού του χώρου και συζητάνε. Λέω γιατί δεν μιλάτε, δεν δουλεύουν στην ΔΕΗ εργαζόμενοι, τι δουλεύουν ρομπότ. Πού θα πάνε αυτοί. Στη Φλόρινα επάνω στο Αμύτη διαμαρτύρονται ότι είναι part-time, δουλεύουν 8 μήνες και 4 κάθονται. Μα πώς να μην κάθονται, αφού είναι ένα κλειστό αρχείο.
και δεν μιλάει κανείς. Έτσι είναι. Βέβαια αυτό έχει ακολουθηθεί με τον λιθάνθρακα τη Θάτσερ στην Αγγλία. Είχε κλείσει τα ορυχεία και κουβάλαγε ηλεκτρική λιθάνθρακα από την Ινδονησία, πιστεύω, ναι. Έκλεισε σκοτία τα ορυχεία η Θάτσερ και έφερε την Ινδονησία πιο φτηνό. Εντάξει, άμα φτάσουμε σε τέτοια σημεία, τι άλλο, δεν τα βλέπετε η λίρα που έχει φτάσει. Δηλαδή, εγώ όλα έχουν ένα αντίκτυπο στη διεθνή αγορά. Βέβαια, μερικοί κερδίζουν, οι πιο πολλοί χάνουν αυτά τα παιχνίδια. Τώρα εδώ χάνει ο καταναλωτής, γιατί θυμάμαι παλιά το ρεύμα ήταν σταθερή τιμή και δεν ήταν στα ύψη. Αντί πάω να πληρώσω εδώ στο εργάλειο και ο άλλος πάει, λέει 20 ευρώ θα δώσω, δεν έχω. Το βλέπω και τρελαίνω. Και δεν είναι απαταιώνε, ήταν άνθρωποι που είχαν μαχαζιά και δεν τίποτα. Πώς τους καταντήσανε να μην μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ. Και πώς θα αυτοποδήσει, δηλαδή. Καλή να το πουλήσουμε σε ξένους. Δηλαδή, όταν το πάρει ο Κινέζος στο λιμνητορχείο, δεν τα βγάζει το οξύ του. Άνθρακα. Το είδατε αυτή πάει για πούλημα. Και εγώ απορώ πώς θα πουληθεί ένα πράγμα το οποίο το δαιμονοποιείς. Σαν να λες θα το πάρει, να το πάρει σε τιμή κόστος. Ή μάλλον κάτω κόστος. Πολύ άσχημη εξέλιξη το λιμνητή. Και δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτή η ιστορία. Μετά έρθουμε στο πετρέλαιο και το σκουάριο. Τι ξέρουμε, έχουμε στον Πρίνο Καβάλα ένα, ας το πούμε τώρα, κοίτασμα. Να σας πω έτσι μια τάξη μεγέθους στη Λιβύη, πριν τον Πατατράκ εκεί με τον Εμφύλιο, βγάζαν 300.000 βαρέλια την ημέρα. 300.000 βαρέλια. Ο Πρίνος βγάζει 2.000. Φανταζεστε. Τι συγκρίνω, γιατί νομίζουν εκεί ότι εάν μπούμε πετρέλαιο δεν ξέρω τι, θα έχουμε ανθρώπους να μας κάνουν αέρα και να καθόμαστε. Μερικοί έτσι νομίζουν, αλλά αυτό είναι πάλι για τα ΜΜΕ. Έχουμε στο κατάκολλο ένα μικρό κοίτασμα 10 εκατομμύρια βαρέλια, από τα οποία τώρα ανακάλυψαν ότι μπορούν να πάρουν τα 5. Δηλαδή μια παραγωγή Λιβύης, για κάντε μια διαίρεση, τα 5 εκατομμύρια βαρέλια δια το 300, πόσο καιρό κρατάνε. Πόσο είναι, το φαντάζεστε. Άρα μπορεί να σταθεί μια μεγάλη εταιρεία με αυτά, δεν νομίζω. Είναι μια family company που θα βγάζει εκεί να πουλάει μέχρι τα φιλιατρά, ας πούμε, πετρέλαιο και να γυρίζει. Δηλαδή συζητάμε τώρα για πράγματα, αυτά είναι τα σίγουρα. Τώρα, αν θα βρούμε, είναι σαν να έχει πάρει ένα λαχείο και κοιμάσαι και σκέφτεσαι εδώ, παίζανε 13 στην εποχή μου, ότι παίζει το 13 και σκεφτόσουν από τη Δευτέρα, μάλλον την Κυριακή, που θα επενδύσει τα λεφτά, θα κερδίσει. Γιατί δεν τα κέρδισε ποτέ. Αυτό με το πετρέλαιο είναι από την εποχή του 1975 ότι θα βρούμε και θα βρούμε. Σκεφτείτε τώρα στην Κύπρο που πήγαν αυτά τα reserves, τα αποθέματα, και πάλι αυτά και το πρώτο που βρήκανε την Αφροδίτη και το δεύτερο που μου μιλάει, που το είπε. Το δεύτερο που βρήκαν πάλι δεν φτάνουν για να φτιάξουν μονάδα υγροποίηση. Πρέπει να βρουν τουλάχιστον διπλάσια. Άρα δεν σημαίνει ότι αν δεν βρήκαμε χαχαχά και τελειώσαμε. Για να γίνει εργοστάσιο θέλει τέτοια χρήματα που η ποσότητα αερίου που βρήκαν στην Κύπρο δεν φτάνει. Και σκέφτονται είναι να το ενώσουν την Αίγυπτο, είτε με το Ισραήλ, είτε με τις τρεις χώρες και να πηγαίνει όλο στην Αίγυπτο να μην φτιάξουν έξω της Κύπρου κάποιο εργοστάσιο, να κατεβαίνει με σωλήνες στην Αίγυπτο και να υγροποιείται εκεί και μετά θα μοιράζονται, ας πούμε, τα κέρδη, κάπως έτσι. Άρα βλέπετε πώς ανοίγει. Βέβαια αυτό είναι καλό από θέμα ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων, γιατί για αυτούς δεν τα πήγαιναν πολύ καλά και καλύτερα να τα πηγαίνουν καλά με τους γειτόνες, γιατί σκεφτείτε τώρα ο Γάλλος τι γύρω-γύρω γειτόνους έχει και σκεφτείτε εμείς τι γειτόνους έχουμε, πού να πουλήσουμε. Δηλαδή βγάζουμε και μια πρώτη γλυκή Μακεδονία. Και κοιτάξτε επάνω και ανατολικά, πώς θα το πουλήσουμε. Ενώ ο Γάλλος κάνει έτσι, έχει το Ρότερνταμ που είναι το κέντρο εμπορίου δίπλα. Δηλαδή είμαστε σε λάθος σημείο στην Ευρώπη. Δεν έχουμε γειτόνους οι οποίοι είναι αναπτυγμένοι. Δηλαδή είμαστε λίγο πιο πάνω από αυτούς. Οπότε πρέπει να μπούμε μέσω πλοίων και πάλι πώς να συναγωνιστώ τώρα τον Ούγκρο. Φανταστείτε, ο Ούγκρος πουλάει πρώτες ύλες μέσα από το Δούναβι. Πώς πάει. Το Δούναβι πού πάει, ξέρετε. Βάζει σε μπάτζες, σε φορτηγίδες. Με τα λέγματα. Πώς θα πάει στο Ρότερνταμ, πώς φαντάζεστε. Ναι, το Ρήνο. Ενώ έχουν ενό σκοτώρα με το Ρήνο και πάνε τα καραβάκια μόνο του πάνω και τελείωσε. Άρα και οι Ούγγροι που είναι στο κέντρο του πουθενά μπορούν πιο εύκολα από εμάς που πρέπει να διασχίσουν το Γιβραλτάρ και να γυρίσουμε πάνω να πάμε τα logistics που και αυτό είναι άλλο θέμα για τη νέα γενιά που το εμπόριο σου και όλα αυτά το εφοδιαστική αλυσίδα είναι πολύ χρήσιμο. Ότι συμβαίνει μια πρώτη ύλη, αλλά πόσο θα μου κοστίσει. Σκεφτείτε, είχα ρωτήσει αυτό το ζώο που λέμε
που είναι για χωράφια να κάνεις ανταποβελτίωση από Ιταλία με αρχαία τον Λιβόρνο. Τα ορυχεία των Ιταλών είναι στην Τοσκάνη. Και όταν κοντινούν το λιμάνι το Λιβόρνο. Ρωτά τον Ιταλιοτήτη πόσο έχει το τόνος το εργοστάσιο στο ορυχείο, 60 ευρώ σε χαλίκι. Για να έρθει στην Πάτρα πάει άλλα 60, 120. Και μετά αρχίζει, βάλει το φορτηγό, βάλει τα αρπαλτάνο, θα πάει 300 ευρώ. Δηλαδή όσο κάνει το υλικό, κάνει να έρθει στην Πάτρα. Άρα είναι μεγάλο, είναι σημαντικό το που έχω το, την πρώτη ύλη, ώστε να μπορέσω να τη διαχειριάσω όλο την αγορά. Κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτό το είναι από μια εργασία αρκετά παλιά. Αυτή εδώ είναι η Μέση Ανατολή, βλέπετε τι γίνεται. Ένα άμυνο, όλα τα αποθέματα τα χαρακτήρισαν δεξαμενόπλιο. Κάπου είναι η Ρωσία, κάπου είναι η Βενεζουέλα. Αυτή εδώ είναι η Μέση Ανατολή, κυρία Σαραβία. Και μιλάτε για την περιοχή, σκεφτείτε. Εμείς είμαστε κάποια βίδα μόνο αυτού του πλοίου. Μην φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά που είναι για τις εφημερίδες δεν έχουν ξεκινήσει. Αυτό που είναι καλό βέβαια για αυτούς τους στη Μέση Ανατολή είναι ότι είναι σχεδόν ρηχά τα κοιτάσματα. Οπότε από ό,τι λέει εδώ και η διαφάνεια, θέλει λιγότερο από 5 ευρώ το βαρέλι για να εξορίξει το πετρέλαιο. Σκεφτείτε εμείς τώρα που πάμε στην Κύπρο σε κάτι βάθη αμέτρητα, και εδώ στην Ελλάδα θα κρατήσουν κάτω από 2.000, δηλαδή κάτω από τη θάλασσα 2 χιλιόμετρα. Πόσο θα κοστίζει, φανταστείτε στην Κύπρο οι δεύτεροι γεώτρες που δεν μπορούσαν να τελειώσει, όταν βρήκαν το κοίτασμα το Αφροδίτη, την πρώτη με την πρώτη, μάλλον την απόθεση με το κοίτασμα, οι δεύτεροι γεώτρες δεν μπορούσαν να ολοκληρωθεί από την πίεση των αερίων που είχε μέσα, δεν προχώρησε το τρυπάνι. Σκεφτείτε πόσο κάτω πήγαν και τι τεχνολογία χρειάζεται. Τώρα όλα αυτά πληρώνει. Άρα όταν έρθει το γκάζι με 5 δολάρια, εξετάς 50, ξεκινάς από 50, πρέπει να περιμένεις να πάει το πετρέλαιο στα 100, ας πούμε, για να πεις ότι θα παρακαλάνε δηλαδή να πάει το πετρέλαιο στα ύψη για να μπορέσουν να πάρουν πετρέλαιο. Τώρα έχουμε ενδείξει σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας. Και στον κατάγολο μέσα βγαίνει μεθάνιο, πισπάριο. Και έτσι που κάλεσε εδώ το λιμάνι. Στην ξηρά αυτό που βγαίνει μαζί με υδρόθιο καταστρέφει το πέτρωμα και δίνει αυτή τη μορφή, το λένε στο κατάγολο ψωροκόμματα. Επειδή καταστρέφεται το χώμα και παίρνει τη μορφή τη πούδρα. Και κοιτάξτε στη Ζάκυνθο που βγαίνει και πίσω ακόμα, στο κερί. Γι' αυτό το λένε κερί, είναι κάπως σαν έχει τη μορφή κεριού η ονομασία της περιοχής. Αυτή βέβαια την εμφάνιση την ξέρει ακόμα και ο Ηρόδοτος και πιο παλιά και το χρησιμοποιούσαν αυτό την πίσα για να πισάρουν τα πλοία για να μην για να τα μονώσουν. Τη τριήρηση οτιδήποτε. Τους αρμούς βάζανε αυτή τη πίσα και δεν το ξέρανε μόνο οι Έλληνες. Φανταστείτε τώρα, εάν διαβάσετε λίγο με τη μάχη του Μαραθώνα, όταν είχαν πάει οι Πέρσες στην Ερέδρια πρώτα, πιάσανε κάτι αιχμαλώτους εκεί, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ακριβώς τι έχει γίνει δεν γνωρίζουν, γιατί είναι λίγο θολά τα πράγματα. Πήγαν να πάνε και Μαραθώνα και εκεί θολάει με το γιατί πήγαν στο Μαραθώνα. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Γιατί κάποιοι στρατιωτικοί λένε ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί πήγαν οι Πέρσες στο Μαραθώνα, γιατί δεν στέκει. Εν πάση περιπτώσει, αφού την πατήσανε και από εκεί πήραν τους αιχμαλώτους και γυρίσαν στην Περσία και πήγανε και τους βάλανε σε ένα μέρος από εκεί που καταγόταν ο. Πώς λεγόταν αυτό που είχε καταφύγει, ο αρχηγός του Ιράκ, ο Κουσαντάν. Ναι, το χωριό του Κουσεϊνή και πάνω βγάζει το ίδιο την πίσα και τους είχαν και δουλεύανε στα πισωρυχεία για να χρησιμοποιηθεί την πίσα. Το γράφει στα βιβλία, δεν θυμάμαι ποιο από του έγραφε του δικού μα. Άρα και την γνωρίζανε την πίσα. Τώρα είχαμε τρεις περιόδους κύριες που γίνανε προσπάθειες εξόριξης με αρχές 60 με 75 μετά 75-97 η δεύτερη και η τρίτη βέβαια με 97-2002 πάλι με 60 εταιρείες και προχωράει τώρα η διαδικασία είναι πάρα πολύ αργή δηλαδή γίνεται ένα αν θυμάμαι αυτή την περίοδο και τότε εδώ η ΔΕΠ ήταν η περίοδος των παχιών αγελάδων και κάνανε γιορτή σε πάρα πολλά σημεία. Α, τώρα το δούμε. Κοιτάξτε που γίνανε γιορτές, δεν γκασόους, αλλά είχαν κάνει γιορτές από την Κατερίνη να πιάσουν την Χαλκιδική εδώ. Δεν βρήκαν τίποτα. Βρήκανε σε κάποιες γιορτές ανατολικά από τη Θάσο, εδώ. Εδώ, έχουν βρει, κοίταζα. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν αφήνουν να πλησιάσουν εδώ, ούτε εδώ. Γελάτε, αλλά είναι για κλάματα υπόθεση.
Δηλαδή εδώ οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι γειτονοσέλο. Όχι δικά του, διεθνή ύδατα, άρα απαγορεύεται να κάνουν γεωτρήσει εδώ μέσα. Όχι εδώ, δηλαδή ακόμα κάνουν και ένα μυχό εδώ και μπαίνουν μέσα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι σε αφήνουν ανατολικά από τη Θάσο, στα, δεν θυμάμαι, στα 6 μίλια ή στα 12, δεν θυμάμαι το νούμερο, από εδώ και πέρα το θεωρούν πάλι ότι έχουν δικαιώματα. Και μετά μιλάμε για, τη, για το Καστελόριο. Εδώ δεν μπορούμε έτσι ότι το ίδιο το πιστεύετε ότι δεν αφήνουν, έχουν βρει το ΙΤΕΠΕ, έχουν βρει πετρέλαιο, οι ενδείξεις δεν ξέρουν κύτταρμα, δυτικά από την Μυτιλήνη εδώ, ούτε εδώ αφήνουν. Γιατί ό,τι γίνεται με την Κύπρο, σου λέει γύρω γύρω από το νησί έχει δικαίωμα 5 ή 12 μίλια σου είναι, 6 ή 12 και από εκεί και μετά είναι ή δικά μας ή κάτι άλλο. Άρα δεν κάνεις τίποτα. Και αυτό έχει γίνει λίγο μετά τη Χούντα, νομίζω, ή εκεί γύρω ήταν. Και από εκεί και μετά πήρα θάρρος και όπου κάνω λέει όχι. Δυστυχώς έχει γίνει αυτή η ιστορία και έχουμε μπλοκάρει στο Αιγαίο. Γι' αυτό και στην Κρήτη θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την περιοχή που είναι τελείως ειδικά. Εδώ δεν τολμάμε να πάμε εδώ λίγο, ας πούμε. Μετά όμως είναι όχι εδώ. Έχουμε αυτό το πράγμα. Και βλέπετε ότι οι διεθνείς παράγοντες κοφεύει. Έχουμε πολλούς φίλους γενικά. Οπότε μόνο εδώ αναφανταστείτε με την Αλβανία, ένα-δύο, μάλλον για κλάματα είναι. Οι Αλβανοί είχαν χωρίσει εδώ την ΑΟΚ και είχαν πει εδώ είναι Αλβανία και εδώ είναι Ελλάδα, α πούμε και αυτό. Μετά επηρεάστηκαν οι πολιτικοί του από κάποιο τρίτο παράγοντα που όλοι καταλαβαίνουν ποιο είναι και λέει όχι, τα παίρνουμε πίσω. Οπότε δεν αφήνουν ούτε και κάπω εδώ αυτό. Στην φοβερή κατάσταση. Οπότε με του Ιταλού κάπω εδώ εντάξει τα έχουμε βρει. Και να φωνάζουν οι Ιταλοί που μπορεί να πάνε έξω από τη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα έχουμε δυστυχώ πολύ καλού φίλου γύρω γύρω. Και καλά, μην πούμε και το άλλο εδώ, που είναι άλλη ιστορία εδώ πέρα, τι θα γίνει, δεν ξέρει κανείς με αυτό το πράγμα. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, για καλό πάντως δεν γίνονται αυτά. Α, εδώ βλέπετε, η στάσεις, αυτό ξεχάσετε. Εδώ επιτρέπεται μόνο, έχουμε κάποιες διοκρίσεις και προχωράνε πως κάνουν και κάποιες... ακόμα γιατί με 2.000 βαρύλια την ημέρα είναι οριακά η εταιρεία, δεν αντέχει. Κάποια εταιρεία, η Ενεργία που έχει αυτές τις τρεις πράξεις πετρελοπηγές, ας πούμε, έχει καλό staff και γεωλόγους και μηχανικούς και έχει επεκταθεί στη Λιβύη και σε άλλες χώρες που έχουν προγράμματα και δουλεύει εκτός Ελλάδας. Εντάξει, χρειάζεται τώρα να δούμε αυτό που πρέπει να γίνει, ας πούμε, με τις γεωτρήσεις και πρέπει όλα τα στοιχεία με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες μεθόδους αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, να πούμε ας πούμε από την τεράδα σχέση, όχι μόνο την τρίβανα και να βγάλουμε μοντέλο. Γιατί άλλο φτιάχνει ένα μοντέλο και λες πιθανό να έχει 5 εκατομμύρια ή 5 δισεκατομμύρια κυβικά αερίου. Αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξει τώρα με μεθόδους που είναι πολύ μοντέρνες. Και δηλαδή τα παλιά στοιχεία να γίνουν αυτό που λέει re-evaluation, ανα επαναξιολόγηση των παλιών στοιχείων για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα αυτό που βέβαια το ελληνικό κράτος εδώ που τα λέμε, άμα σκεφτείτε ότι το γεωτρύπανο για να έρθει από την Νορβηγία να κατέβει στην Ελλάδα ήθελε, αν θυμάμαι καλά, 100.000 ευρώ την ημέρα. Πιστεύετε. Μόνο ταξίδι 100.000 την ημέρα. Άρα ποια κυβέρνηση. Δηλαδή αυτές οι μεγάλες εταιρείες κάνουν 20 γεωτρύς, θα βρουν σε μια πετρέλαιο και καλύπτουν τα έξοδα. Άρα εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε πρέπει να έρθει κάποιο διεθνής όμιλος να κάνει τις έρευνες. Αλλιώς δεν πρέπει να ασχολούμαστε καθόλου. Και θέλει βέβαια και πάρα πολλά χρήματα να ρίξουν οι εταιρείες αυτές. Βέβαια μερικές από αυτές κερδίζουν με αυτό το χρηματιστήριο με την έννοια ότι εάν είναι μια περιοχή πετρελαιοπηγανή όπως αυτή στην Κρήτη και μαθευτεί ας πούμε ότι η Τρίτο μια εταιρεία λέμε θα πάει στην Κρήτη να κάνει έρευνα ή γεωτρήσεις, αμέσως συμμετοχή από 10 ευρώ μπορεί να πάει στα 20 μέσα σε λίγο χρόνο. Επειδή πιθανό να βρει κοιτάσματα, έτσι είναι το χρηματιστήριο, και ανεβαίνει και βγάζει τρομερά χρήματα μόνο με το προσπέριτο ότι θα αποκτήσει ο κέρδος. Και γίνεται όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έτσι παίζει το χρηματιστήριο. Άρα πρέπει να είσαι ένα είδος παίκτη, γκάμπλερ. Θα τα αφήσω αυτό. Για να δούμε τι συμβαίνει τώρα με τα ορυκτά αυτά που είπαμε και τα κάψιμα. Να πάρουμε μερικές εικόνες από τιμές, από εξορίξεις. Κοιτάξτε το αλουμίνιο που βγαίνει από το βοξίτη, είναι σχεδόν σταθερό, έχει πέσει λίγο το 12, θα δούμε παρακάτω. Τα σουλφίδια μπήκαν ξαφνικά από την Χαλκιδική, το νικέλιο περίπου το ίδιο,
Κοιτάξτε αυτό που ήταν το ανθρακικό ασβέστιο που έχει κατακτήσει την αγορά από την Κεφαλονιά και από άλλες περιοχές. Από 180 χιλιάδες τόνους έχει πάει 380. Άρα έχει μια θετική πορεία. Και οφείλεται κυρίως σε μικρές εταιρείες. Βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη εταιρεία διεθνής Ιόμια που πάει και παίρνει αυτό το μάρμαρο που είναι τριμματισμένο και δεν πωλείται σαν ορθομαρμάρος, το τρίβει και το παίρνει στην Αγγλία για φίλε. Το βάζει. Ξέρετε, οτιδήποτε λευκό ορυκτό χρησιμοποιείται είτε σε πλαστικά, είτε σε χρώματα, είτε σε άλλες χρήσεις όπου χρειάζεται λευκό υλικό. Να σαν για γέννησμα και στο χαρτί ακόμα. Αυτό το χαρτί που είναι στα βιβλία και στα τετράδια έχει οργανική γυταρίνη, αλλά το λευκό ή θα βάλω καολίνη, ή τάρκι, ή ασβεστόλιθο. Τριμμένο λευκό. Γι' αυτό είναι βαρύ το πλήρω, αλλά επανάλαφρο. Επομένως έχουν χρήσει και ο γύψος δεν έχει πέσει πολύ. Παρόλο που έπεσε η κοντομή, σας είπα, πήγε προς τα εντάφη σε εγκατομετρίωση. Ο μαγνησίτης έχει πέσει λίγο. Ο Μπεντονίτης κρατάει πολύ καλά. Ο Περλίτης έπεσε αρκετά. Να δούμε τώρα πάλι μια εικόνα φετινή. Έπεσε γιατί η κοντομή, ξέρετε, όταν πέφτει η κοντομή επηρεάζεται πάρα πολύ οι παράγοντες. Το κυριότερο που πέφτει η κοζολάν αυτό το τσιμέντο, να φανταστείτε την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν έφτανε το ελληνικό τσιμέντο για Ελλάδα. Και φέρναμε εισαγωγές από την Κύπρο. Τώρα μόνο έξω πουλάμε. Πώς γύρισε μέσα σε λίγα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς, έγινε βουτιά και τα τσιμεντάδικα σχεδόν φυτοζούν με την έννοια ότι εάν δεν υπήρχε η αγορά έξω θα είχαν κλείσει. Στην Ελλάδα άρχισα πωλείται το τσιμέντο. Άρα και μάλιστα το τσιμέντο που πάει έξω δεν έχει τόσο δάνειο. Κοιτάξτε, είχε 1.200.000 τόνους πυρές από μήλο και πέσει στο 300.000 περίπου. Πάρα πολύ χάσμα. Τα μάρμαρα περίπου το ίδιο και ο λιβύνης σχεδόν το ίδιο λίγο. Αυτό δεν φαίνεται καλά. Ας το αφήσουμε, δεν ξέρω, στα νούμερα πήρα την ιδέα. Τι γίνεται τώρα που μας ενδιαφέρει για το μέλλον. Ο μαγνησίτης έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο γύψος, τα λευκά ανθρακικά, όπως είπαμε. Ένα άλλο ρηπτό το οποίο λέγεται διατομήτης και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Ευρώπη, μπορώ να φτιάξω συνθετική ελαφρόπετρα και να βάλω σε ελαφρόπετα. Μπορεί να φτιάξω, να την αφήσω στον ελαφρόπετρα όπως είναι και να την βάλω σαν insulation, σαν μόνωση, ή να φτιάξω cut litter για γάτες. Οι ζυόλοιποι πάνε, είπαμε, κυρίως για καθοβοηθήση. Μπορικά άλλα τα χρησιμοποιούνται και στην ιατρική και σε διάφορες άλλες χρήσεις. Τώρα με τα fuels, με τα καύσιμα, αυτό υπάρχει μια έφεση για έρευνα, αλλά εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός για μεγάλες ανακαλύψεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι αυτό που ξέρουμε από γιατρήσεις. Το ΙΓΜΕ έχει κάνει πάρα πολλές, ξέρουμε τα προβλήματα. Για να το κλείσω με το λιγνίδι, φανταστείτε ότι το 2000 πριν την κρίση, τυχαίνει και δουλεύουμε στη Θεσσαλία, στην περιοχή Ελασσόνας, για όσους ξέρω. Εκεί είχε ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα σε ένα χωριό που το είχαν καταστρέψει οι Ιταλοί, άλλοι φίλοι. Το Δομένικο, το είχαν κάψει τελείως. Το Δομένικο λοιπόν. Τι καλά, έχουν κάνει πολλά, αλλά ήταν σκοτώνανε φιλικά αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Εκεί λοιπόν στο Δομένικο ένα μεγάλο κοίτασμα λιγνίτη και είχαν πάει το ΕΒΜΕ για κάποια άλλη δουλειά και είχε έρθει ο τοπικός τότε. Όχι δήμαρχος, δεν έκανε. Κοινοτάρχης με τη περιοχή Ελασσόνας, ο δήμαρχος Ελασσόνας, κοινοτάρχης των άλλων χωριών, με κατοίκους να φέρουν υπογραφές στο ΕΚΜΕ για να ανοίξει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να μειωθεί η ανεργία με λιγνίτη πριν την κρίση. Τους είδαν μπροστά μου που πήγαν εκεί και θέλαμε διακαώς να ανοίξει το αρχείο. Μετά από 10 χρόνια, οι ίδιοι ακριβώς κάνανε διαδήλωση να μην ανοίξει το δήμαρχος, μην τολμήσετε να ανοίξει το αρχείο και εργοστάσιο λιγνίτη, γιατί έχουν επηρεαστεί από τα ΜΜΕ, φαντάζεστε τι δύναμη έχουν τα ΜΜΕ. Και βέβαια ο πρώτος διδάξας είναι αυτός ο Γερμανός, ο ντόκτορ, που αυτοκτόνησε το 1945. Αυτός δίδαξε αυτή τη μέθοδο. Ναι, ο γνωστός αυτός λέγε κάτι θα μείνει, ας πούμε. Και τους εξηγήσω ότι αν πάτε Δανία που καίνε με τα άνθρακα, πέρασα πολύ από σταθμό παραγωγής ενέργειας και νόμιζα ότι είναι καφετέρια. Λέω τι είναι αυτό. Μου λέει και η λιδική και η λιθάνθρακα. Δεν έβγαινε τίποτα έτσι. Γιατί είχαν λάβει τα μέτρα τους και δεσμεύανε τα πάντα. Αλλά είναι δανεία. Εδώ λοιπόν όταν αφήνει τα φουγάρα και βγαίνουν, φυσικό είναι ο κόσμος να πει θέλω οτιδήποτε άλλο εκτός από λιγνίτη. Εάν είχαν πάρει λοιπόν σωστά μέτρα και τα καινούργια εργοστάσια βγαίνανε όπως πρέπει και πείθανε τον κόσμο, δεν θα είχαν το πρόβλημα. Βλέπετε ότι είναι μια αλυσίδα συμπεριφορών
αυτός αρμόδιος ή αναρμόδιος για μένα, με αποτέλεσμα την πληρώνει πάντα ο ενδύσιο, εμείς δηλαδή, καταναλωτές. Και η τοπική κοινωνία που προτιμούν και κάθονται άνευ στην Ελλασσόνα γύρω-γύρω στα καφενεία, που θα δουλεύανε εκατοντάδες κόσμος και στην εξόρυξη και στην προστασία. Πέντε και έχουν και τα στάδια εκεί και τα στάδια δυστυχώς. Σε όλα χρειάζονται και αυτό χρειάζεται και τα στάδια είναι πολύ καλής ποιότητας εκεί. Και τα ζώα φυσικά δεν είναι όπως τα άλλα που τα έχουμε σταμπισμένα, είναι πολύ καλά, αλλά χρειάζονται όλα. Όχι μόνο η γεωργία και την ατροφία. Έχουν τη δύναμη να αναπτυχθούν πολύ. Φανταστείτε, υπάρχει ένας συγγραφέας του 1770, δεν ξέρω να ασχολείστε με περιηγητές. Κάποιος Γάλλος Τουρνεφό και έχει γυρίσει όλο το Αιγαίο, δεν ξέρω αν υπάρχει φιλόλογος εδώ, και περιγράφει το κάθε νησί, πιάνει Άνδρο, Τίνο, Μίνδε, Κύμωρο κτλ. Και εξηγεί ήδη και έτοιμα, αλλά πιάνει κυρίως τι έχει το κάθε νησί. Και πιάνει τα μεταλλεύματα και πιάνει, έλεγε ας πούμε ότι στην Τίνο είναι φτιάχνανε μεταξωτά. Ναι, μετάξει από την Τίνο. Και όχι μόνο. Πάτε τώρα στην Τίνο και βλέπετε τις πεζούλες, όλο το νησί λες και είναι σελήνη. Έλεγε τα λιμένα. Η Τίνο ήταν πολύ πλούσια παλιά. Τα κατέληψαν και ασχολούνται όλοι με τον τουρισμό, ας πούμε. Και εντάξει, με την Παναγία της Τίνου, αλλά θέλω να πω ότι έχουν εγκαταλείψει άλλες δραστηριότητες, οι οποίες ήταν και προσοδοφόρος και υπήρχε η τοπική παραγωγή. Τώρα, βέβαια, μερικοί νεολαίοι γυρίζουν σε περιοχές και παράγουν είτε τυριά, είτε δεν ξέρω τι. Βλέπω και στη Σάμο, στην Ήλο, παράγουν τελευταία γαλακτοκομικά και τοπικά κρασιά που τα είχαν εγκαταλείψει. Γιατί θεωρούσαν ότι η Ήλος είναι μόνο για μεταλλεία και τουρισμό. Και όμως είναι και άλλα. Εάν φάτε ας πούμε ψωμί από εκεί που είναι τα στάδια ή και λάδι οτιδήποτε επειδή είναι στην Ελλάδα, αλλά είναι καταπληκτικά πράγματα. Άρα πρέπει να συνεπάρχουν όλοι οι φορείς δραστηριότητες. Για να δούμε μερικές εμφανίσεις, αυτά είναι τα βορικά τη Σάμου, είναι ένα φτάχει τα κουστά την Αλμυρία έρημο το 1922 που έγινε η καταστροφή που φύγαν τα στρατεύματα της Μύρνη, τα ελληνικά να πάνε, δεν ξέρω που θα σκοπεύαν να φτάσουν και να σταματήσουν, γιατί ταλαιπωρήθηκε. Ναι, δυστυχώς αυτοί που διοικούσαμε, εντάξει, έχω υπερτήσει αξιωματικός έφεδρος, έχω μια μυρωδιά του τι γίνεται, αλλά εάν πάτε εκεί, επειδή έτυχε να πάνε όλα τα μεταλλεία αυτά στην Τουρκία, τρομάζεις, δηλαδή που αφήσαν τον κόσμο, τους στρατιώτες με εξοπλισμό να πηγαίνουν σε κάποια έρημο, να πάνε πού και να φτάσουν κάπου, ας πούμε. Οπότε στον δρόμο, τους περιποιηθήκαν ας πούμε, οι φίλοι μας και δεν έμεινε τίποτα. Δεν είναι ότι τηθήκαν λόγω ότι ήταν ειδηλοί κτλ. Ήταν μια επιμελητία. Να φύγει από τη Σμύρνη 200 χιλιόμετρα με τα κουβαλάει τα καρβέλια να ψήνει το ψωμί στη Σμύρνη, να περνάει την έρμο για να πάει στο Αφρίο Καραξά, αυτά μόνο ένας τρελός τα κάνει. Δηλαδή όλο το σκηνικό ήταν δράμα. Αλλά για να γυρίσω, δηλαδή αυτή η αποτυχία οφειλόταν πάλι στην ηγεσία. Δεν φταίνει στρατιώτες ούτε αξιωματικοί ήταν εκεί, αλλά κάποιοι άλλοι. Βέβαια σκοτώσαν 5-6, αλλά αυτό δεν λέει. Ναι, και τι έγινε. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς, εκεί λοιπόν στην Τουρκία είναι τεράστια αυτά τα κοιτάσματα. Στη Σάμου υπάρχει ένα μικρό. Σκεφτείτε, η γεωλογία της Σάμου με τις μικρές Ασίες είναι ίδια. Απλώς ένα ρήγμα ξεχώρισε το νησί. Έχουμε λοιπόν μια μικρή εμφάνιση, αυτό το ορυκτό το οποίο μπαίνει. Θα έχετε ακούσει τα πυρέξ, δεν είναι έτσι. Τα γυαλιά. Το πυρέξ είναι γυαλί που του έχει βάλει αυτό το υλικό μέσα το ορυκτό. Μετά είναι ήπιο αντισηπτικό. Χρησιμοποιείται σε διάφορα χρήματα στο βόρειο και στα λιπάγματα και παντού. Και είναι η παραγωγή μόνο μικρά σε η Τουρκία δηλαδή και η Καλιφόρνια. Οι άλλοι είναι πολύ μικροί πέφτες. Στη Σάμο τώρα υπάρχει ένα μικρό ενδιαφέρον, αλλά και εκεί η τοπική κοινωνία δεν αφήνει την εταιρεία να κάνει ούτε καν γεωτρήσεω ή μέξω δίκτυο. Δεν αφήνει. Δεν άφηνε πριν την κρίση. Τώρα η εταιρεία αυτή που ενδιαφερόταν ήταν Αμερικάνικη, δεν ξαναήρθε. Είχε τύχει να είμαι στο δίκτυο. Νομαρχιακό συμβούλιο που συζητούσαν και φώναζαν οι ντόπιοι ότι θέλουν τουρισμό και όχι μεταλλεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στη Σάμου έχουμε γεμίσει, πήγα πριν 2 χρόνια, 1,5, όχι, πέρυσι πήγα και εγώ φοιτητέ και δεν τη γνωρίζει στη Σάμου το όσο έχει κρατήσει. Είναι πιο πολύ ξένοι, στου οποίου του έχουν σε κάτι γκέτο μέσα, κλεισμένοι σαν πρόβατα, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Δηλαδή προσπαθεί να μην βλέπει. Δεν είναι ανθρώπινε συνθήκε που του έχουν μαντρώσει σε γενικέ. Φαντάζομαι πω ήταν στην Μιλίνη. Και κάποτε φτιάχναμε ψεύτικε περιβολαρχίε το 1975 περί το 1977 που υπηρέτησα. Προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε το νησί από εισβολή. Τώρα κάποτε και του κοιτάμε.
Δηλαδή τα βλέπεις και δεν μπορεί να καταλάβεις τι έχει γίνει, σαν να σε έλεγχο. Κοιτάνε τα καράβια που έρχονται με... Πρώτα τους λέγανε ελαφρυντός, τους λένε... Όχι αυτούς, τους ελαφρέμπορους, αυτοί που κουβαλάγανε τον κόσμο. Πώς τους λέγανε... Διακινητές. Διακινητές, τώρα είναι κάνουν καθοδηγία, ας πούμε. Τα έχουν μπερδεύει και δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εδώ έχουμε στον Εύρο με αυτό κάποια μεταλλή ορυχεία που βγάζουμε σε όλυθο. Ο ζιόφος της Κιμόνου, στους Μεταξάδες, είναι μια παραδοσιακή μικρή βιομηχανία, θα έλεγα. Αλλά, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι λατόμοι, οι οποίοι κόβουν αυτή την πέτρα, είναι πορώτες. Φανταστείτε ότι είδαμε ακριβώς την ίδια πέτρα στην Νάπολη, μέχρι τη Ρώμη. Κόβουν οι Ρωμαίοι και οι Ναπολιτάνοι. Αυτή η πέτρα είναι ηφαιστιακή, αλλά δεν είναι σκληρή πολύ. Είναι σαν κουφρέτα. Βάζουν ένα πριόνι οριζόντιο και ένα κατακόρυφο. Οπότε κυκλοφορεί αυτό το κλακ και κόβει την πέτρα και σου αφήνει τουλάχιστον περίπου, ας πούμε, 40 πόντους μήκους με 15 ύψος και είναι έτοιμα για να χτίσεις. Η Νάπολη, πού? Στη Μάρτα είναι μαρτεζόπλακα, είναι άλλη σύσταση, αλλά είναι το ίδιο. Είναι ασβεστόπετρα εκεί. Εδώ λέμε για ηφαιστιακό. Αυτό είναι πολύ πορώδες το πέτραμα. Οπότε αναπνέει και είναι πολύ παρολογικό. Να δείτε τα παλιά σπίτια της Νάπολης, ιδίως ο πρώτος όργος είναι χτισμένος με αυτή την πέτρα και από πάνω τα πετάκια. Είναι λίγο άσχημο σε μερικές φάσεις. Αλλά είναι καλό ότι τη γνωρίζουν μέχρι την, από την Ελβετία την πέτρα αυτή και είδα μεταλλίκες με πέτρα από βόρεια από την Νάπολη να φεύγει για Ελβετία. Δηλαδή, ξανάρχουν πάλι στα logistics και στο marketing. Αν μπορεί και πουλάς το υλικό σου με καλή τιμή και πείσεις τον πελάτη, τον end user, είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα εδώ, να δω αν έχω... Όχι, δεν έχω προλάβει. Αυτή η πέτρα, εκεί στους Μεταξάδες, αν πάτε ποτέ, Μεταξάδες είναι γνωστή το χωριό Μεταξάδες γιατί παράγουν κάποια είδη λαϊκής τέχνης. Αυτό με η Φαντά, ίσως έχετε δει πώς λέγεται αυτός ο οργανισμός που ασχολείται παλιότερα, ήταν με το... Στη Μητροπόλεως είναι. Ωμέγα. Αυτοί λοιπόν έχουν εργαστεί εκεί με γυναίκες και πλέον Μεταξάδες είναι κοντά στην Οριστιάδα. Πάνω, είναι καταπληκτικό χωριό. Φτιάχνουν λοιπόν αυτά τα είδη, όπως είπα, πλεκτά σε αργαλιό και έχουν και αυτή την πέτρα και αν πάτε στα γύρω χωριά θα δείτε ότι όλα είναι χτισμένα με αυτή την καταπληκτική πέτρα. Και όταν τους ρωτάς γιατί δεν κατεβαίνει Αθήνα, πριν την κρίση πάλι, αν πηγαίνατε σε, ακόμα και τώρα βέβαια, σε αυτές τις εκθέσεις δομικών υλικών, και έβλεπε κανείς και είχαν πάρει από με μέσα από Λίβανο, κάποιες χώρες μέσα Ανατολής και από Ρουμανία. Του λέω, μα έχουμε στην Οριστιάδα. Φέρνουν από αλλού. Γιατί πάλι είναι το marketing. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να μπορέσει να διοχετεύσει αυτό το ελληνικό προϊόν στην Αθήνα με οικονομική τιμή. Άρα είναι τοπική η χρήση. Εδώ είναι αυτός ο διατομήτης Ισπανίου παράγουν τσιμέντο. Στην Δανία το ίδιο και στην Ουγγαρία το ίδιο. Κοιτάξτε πώς είναι σε μικροκλίματα αυτό το υλικό που λέμε. Αυτοί είναι οργανισμοί θαλάσσιοι, πάρα πολύ μικροί, από πυρίτιο. Το οποίο βλέπετε μπορεί να λειτουργήσει η πύρεση, αυτή η φίξα, άμφθαλ και οτιδήποτε. Όταν λέει φιλτραρισμένη πύρα, την περνάνε μέσα από τέτοια φίλτρα φυσικά. Έχουμε στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο καθαρά όσο τα ισπανικά. Αυτό λέγεται γη διατόμων. Χρησιμοποιείται και σε δυναμίτες και σε διάφορες άλλες χρήσεις. Αλλά κοιτάξτε πώς είναι πάρα πολύ μικρό το κένφος. Οπότε, ό,τι αιώρημα υπάρχει μέσα στην πύρα, άμα τη δείτε την πύρα πριν φιλτραριστεί, είναι ένα πράγμα σαν σούπα, σαν κιλός. Άρα χρησιμοποιούν αυτό, κατακρατούνται όλα τα αιώνα και περνάει η πύρα μετά να διαβγείς. Και είναι αρκετά καλό υλικό και οικολογικό, δεν επηρεάζει. Αυτό είναι το ελληνικό, κοιτάξτε τα κελίδι. Από ελασσόνα είναι αυτά, πόσο ωραία είναι. Αυτό θυμίζει κύλινδρο και αυτά βρίσκω. Εδώ είναι προσπάθεια να εξορίξουν υλικό κοντά στην ελασσόνα. Αυτό που κάνουμε τώρα, ελαφρόπετρα, βλέπετε, κάνουμε ελαφρόπετρα με αυτό το υλικό. Το βάζουμε σε ένα μπετό το οποίο δεν το θέλω να είναι βαρύ. Αντί να βάλω κοινό χαλίκι, πάω και βάζω αυτές τις μπάλες. Οπότε είναι καλής αντοχής και μικρού βάρους. Να φανταστείτε οι Νορβηγοί έχουν ενώσει κάποιες παραλιακές περιοχές με αυτές, με γέφυρες, με ελαφροπετό.
Και όταν τους ρωτήσαμε εδώ στο Ρίο Αντίριο γιατί δεν βάλανε, οι Έλληνες, οι ελληνικές εταιρείες, δεν απαντούσαν, δεν γνωρίζουν το υλικό στην Ελλάδα. Και ξέρετε, όταν ο άλλος δεν το γνωρίζει, δεν το εφαρμόζει. Βάλανε μπετό, να το ξέρω, ας πούμε, με όλα τα σύγκυρα πριν. Ενώ οι Νορβηγοί που το δουλεύουν από το 1940, έχουν την εμπειρία και μπορούν και είναι σίγουροι. Εδώ πιθανόν φοβήθηκαν ότι μήπως η γέφυρα καταρρεύσει, ας πούμε. Είναι αυτό. Και βέβαια εκεί στη Βόρεια Θάλασσα είναι πολύ χειρότερες οι κλιματικές συνθήκες, αλλά οι άνθρωποι έχουν κάνει τεστ και γνωρίζουν. Και σκεφτείτε, το τσιμέντο ήρθε από τη Δανία. Δεν ήταν ελληνικό. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου έχει έρθει από μια εταιρεία από το Άλμπορκ, από τη Δανία. Γιατί ήταν τέτοιες προδιαγραφές. Το τσιμέντο ήρθε, αλλά δεν ήρθε η τεχνολογία. Τώρα για να δούμε τι συμβαίνει με τις ελληνικές μεταλλευτικές εταιρείες. Ότι μικρές και μεγάλες, βέβαια είπαμε, μια πολύ μεγάλη που είχαμε πήγε και είναι μέλος του ομίλου. Όπως και ο Ηρακλής, έχετε ακούσει τα τσιμέντα Ηρακλής, έτσι. Αυτή έγινε τα τσιμέντα στην αρχή, μετά έγινε τώρα Λαφάρζ που είναι γαλλική και τώρα έγινε Χόλσιν Λαφάρζ Ηρακλής. Τρεις εταιρείες μαζί. Για να επιβιώσει η τσιμεντοβιομηχανία, κάνει συμπλήξεις. Άρα τρεις μεγάλες εταιρείες γίνανε μία. Άρα είναι μέλος ενός μεγάλου ομίλου. Ενώ ότι η Τάνος έχει παραμείνει ελληνική. Και πώς επιβιώνει, πώς φαντάζεστε, πώς εφόσον. Εκτός ότι πουλάει έξω, πάλι δεν θα μπορούσε. Έχει πάρει εργοστάσια σε άλλες χώρες. Δηλαδή είναι πολύ βασικό σκάνδαλο. Εσύ θα γίνεις μέλος ενός άρματος μεγάλου ή θα γίνεις εσύ μεγάλος. Ο Ηρακλής, να δω, ότι η Τάνος έχει πάρει Τουρκία, όλα τα Βαλκάνια. Έχει πάρει και στα Σκόπια και στην Βουλγαρία και στην Αλβανία έφτιαξε εργοστάσιο. Και έχει πάρει και στην Αίγυπτο. Ωραία, έπιασε εδώ την Αίγυπτο και τα Βαλκάνια. Πήγε και απέναντι στην Αμερική και πήρε δύο εργοστάσια στην Ανατολική Ακτή. Θα σας φαίνεται περίεργο. Ελληνική εταιρεία με δύο ιδιοκτήτες, οι δύο ελληνικές εταιρείες, Κανελόπουλος και Παπαλεξόπουλος. Τώρα είναι τα παιδιά του, είναι κάπως μεγάλη αρχική. Αναδείχθηκαν εκτός Ελλάδας. Δηλαδή ήταν το κίνδυνο, ή θα πάνε να πουληθούν κάπου ή θα αγοράσουν. Να φανταστείτε δηλαδή, οι πρώτες ύλες δεν είναι ούτε Ρομπέντο Δασόν ή το Καλό Σαμαρίτης. Πρέπει να είναι ένας διαρκής αγώνας να μπορέσει να σταθεί, γιατί και ο ανταγωνισμός είναι τρομερός. Φανταστείτε ότι οι Τούρκοι πουλάνε πιο πολύ τσιμέντο από ό,τι εμείς στην Αμερική. Γιατί? Πώς? Μήπως τους αγαπάνε πιο πολύ, όχι? Και αυτό είναι ο λογικό, δεν είναι. Γιατί εδώ τα εργατικά είναι συγκεκριμένα, ενώ στην Τουρκία δεν είναι συγκεκριμένα. Τώρα ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω. Σε αυτά τα ορυχεία που πήγαμε στο Αφιό Καραξάρτονα και δυστυχώς πήγαμε διάρκεια που ανοίξε εκεί που γίνανε οι μάχες οι τελευταίες σε πιάνει στην Κρυό. Το μάθανε από τον υστέρο, γιατί αυτοί που δουλεύαν μας κοιτάγανε βροσιρά. Ενώ οι Τούρκοι γενικά σαν πολίτες δεν μας έχουν έχθρα, δεν έχουν κάτι. Αυτοί οι τύποι που δουλεύαν ήταν, τι φαντάζεστε, τι μπορεί να είναι στο εργοστάσιο, πως το μεταλλείο, και τα είχαν έτσι αγριεμένα. Όχι, με τα λάθη. Τούρκοι ήταν. Τι. Τούρκοι ήταν. Πώς. Όχι κάποια αγριεμένα. Ήταν πολίτες, αλλά τι είδους πολίτες ήταν. Όχι, όχι, δεν ήταν πολιτική η λογή. Πώς, πες το. Όχι κατάσταση. Απλώς κοιτάγανε, σου λέω, κοιτάγανε και εμείς ως και εμάς και τους Τούρκους. Αυτό. Αυτό είναι. Άμα δουλεύουνε καταναγκαστικά έργα, τι εργατικά. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε μέσα το φθηνότερο εργατικό, δεν ξέρω πώς έχει κατέβει. 700 ή κατέβει, δεν ξέρω πόσο έχει πάει. Και ο άλλος δουλεύει για καταναγκαστικά έργα. Καταλαβαίνετε, το κοστολογάνο δεν είναι εδώ μερικά αυτό που δουλεύει εγκληματίας ή και δεν πληρώνεται. Οπότε και στην Κίνα το ίδιο γίνεται. Δουλεύουν παιδιά και σου λέει τα φθηνό το κινέζο. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα που η Ευρώπη ας πούμε το έχει δει πολύ περίεργα. Και σαν το Σκορπιό λέει όταν βλέπει το κίνδυνο, έχετε δει το, δεν το έχω δει εγώ, αλλά λένε ότι όταν ο Σκορπιός του βάλει σκοπιά γύρω-γύρω, πάει και καρφώνει την πλάτη και σκοτωθεί. Κάτι τέτοιο έχει πάει η Ευρώπη. Το είπα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο, είχα γίνει έξω φρενών γιατί λέγανε για το διοξείδιο του άνθρακα, ότι κάνουν μέτρα, παίρνουν μέτρα κτλ. Και
Και ένα ήταν από Βρήκα τη Βεξέλη, αυτό και νόμιζε ότι μιλάει σε κουτόφραγκο. Του λέω, άμα δείτε στατιστικέ, λέτε ότι η Ευρώπη, α πούμε, παίρνει μέτρα υπέρ τη προστασία του περιβάλλοντο να μην διοξείδεται διοξίδιο. Εάν δείτε τι λίστε σε όλο τον κόσμο, το διοξίδιο του άνθρακα αντί να πέφτει, κάθε χρόνο αυξάνεται 1-2%. Δεν πέφτει. Επομένως, είναι ουτοπία του λέω αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι μου απάντησε. Εμείς δίνουμε λίγο καλό παράδειγμα και κάποια στιγμή θα μας ακολουθήσουν κι άλλοι. Τώρα αυτό το λέει σοβαρό άνθρωπο. Δηλαδή, Κινέζοι, Αμερικάνοι, δεν ξέρω, Ρώσοι, οτιδήποτε δουλεύουν με άλλες συνθήκες και εμείς δουλεύουμε και στραγγαλίζουμε την οικονομία, όχι της Ελλάδος, όλης της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ τρίτος στην ουσία. Πώς θα τους συναγωνιστούμε αυτούς. Και σου είναι φτηνό το ένα, φτηνό το άλλο. Μόνο όταν έχεις ακριβή ενέργεια, όλα είναι θέμα ενέργειας. Και αυτό το ασβεστόνητο που λέμε για να τον τρίψεις πρέπει να βγάλει ρεύμα. Όταν είναι λοιπόν όλα ακριβά, πώς θα επιδώσουν. Και κλείνουν εταιρείες και στην Αγγλία και παντού. Και έχουν συνέχεια εισαγωγές. Και βλέπετε, κάποιες χώρες, δεν τις πω γιατί μετά μπορεί να πούμε τι είναι και εναντίον των χωρών αυτών, όπου υπάρχει μεταλλείο, είτε Αφρική, είτε Ελλάδα, είτε οπουδήποτε, πάνε και τα αγοράζουν. Ακόμα αγοράσαμε και στη Γρυλανδία, παρακαλώ. Το πιστεύετε, που η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία, αλλά δεν υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιστεύετε. Είναι ειδική συνθήκη και σου λέει είναι με χώρο τη Δανία, αλλά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πήγαν οι φίλοι μας και πήραν μεταλλείο και εκεί. Κάποιοι τέτοιοι εκεί. Είναι λίγο άσχημο και εμείς που δουλεύουμε τις πρώτες ύλες αισθανόμαστε πολύ άσχημα, γιατί δεν βλέπουμε ένα φως στον ευρωπαϊκό ορίζοντα, ας πούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, επειδή είναι μικρές εταιρείες, μπορούν και αυτοί έχουν είναι τόσο εύστοχοι που μπορούν και διοχετεύουν το υλικό. Βλέπετε, η μεγάλη εταιρεία αναγκάστηκε και έγινε μέλος άλλων ομίλων. Παραμένει από τους μεγάλους μόνο Τιτάνες, όλοι οι άλλοι είναι μικροί. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε είναι αυτό με τα απόβλητα. Δεν μπορεί, όταν πας να κάνεις μια εκμετάλλευση, πρέπει να μπορείς με και τα απόβλητα, ας πούμε τα απορρίμματα, να βρεις κάποια χρήση και γίνεται. Να παίρνεις μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Και οπωσδήποτε η υγιεινή ασφάλεια και η υγιεινή μέσα στα αρχεία να μην έχεις θανάτους ή τραυματισμούς σίγουρα. Και να μπορεί να κάνεις ανακύκλωση των αποβλήτων και καλές πρακτικές βέβαια και να υπάρχει πραγματική σχέση με τον ανθρώπινο. Α, είναι άλλο για το ΕΚΜΕ, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το ΕΚΜΕ. Προσέξτε, σε όλες τις χώρες και σε όλες την Ευρώπη, εδώ είναι τα σύμβολα. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Πού είναι, τούτο εδώ. Νομίζω είναι 1840 έγινε το ΕΚΜΕ της Ισπανίας. 1835 των Εγγλέζων. Και εντάξει, Αμερικάνοι, Σουηδοί, Νορβηγοί, Βέλγιο, Γερμανοί, Δανείοι, παντού υπάρχει. Μα εδώ στην Ελλάδα το θεωρούν βαρύδι. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο το ότι δεν δίνουν τα φώτα σε ένα οργανισμό. Ας κάνω reconstruction, οπότε παιδιά το κλείνω, θα κρατήσω 30% του προσωπικού τους άλλους, θα τους μετατάξω, δεν ξέρω τι θα τους κάνω, αν δεν είναι καλή. Ποιος θα τους κρίνει, και να πάρω άλλους 100 καινούριους οι οποίοι θα δουλέψουν και θα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, πάτε. Επειδή συνεργαζόμαστε και με το BGS, αλλά κυρίως με τους Ισπανούς για δεκαετίες, από το 90 ας πούμε, με τους Ισπανούς, οι γεωλόγοι της Μαδρίτης, που είστε στη Χιλή, στο Περού, το ΕΚΜΕ το είχαν εγκλωβίσει να δουλεύει μεταξύ Τρικάλων και Μεσολογίου. Δεν γίνεται έτσι. Οι Εγγλέζοι πάνε στις Φιλιππίνες. Όταν λοιπόν φτιάχνεις ένα φορέα ίσα ίσα να πηγαίνει εκτός έδρας. Άντε να βγάλουμε ένα εκτός έδρας. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αρρωσταίνει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν το ΕΚΜΕ και τώρα δεν είναι αργά, αλλά θα πρέπει να βγει κάποιος που να ξέρει στο Υπουργείο. Υπάρχονται τώρα στον Υπουργείο, σε κάποιον Υπουργό να μην λέμε ονόματα, ο οποίος δεν βλέπω να προχωράει το θέμα. Δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει. Δεν του αρέσει αυτό, ας πάρει 10% καινούριους. Δικούς του, δικής του επιλογής ή με βάση του συμβούλου. Δεν κάνουν τίποτα εκεί. Αλλά αργοποιηθεί το ΕΚΜΕ. Και είναι πολύ άσχημο για την πορεία της μεταλλευτικής, όταν μεταξύ βγάζει 120 γεωλόγους από την Αθήνα, δεν θυμάμαστε, μεταλλευλόγους ήδη 100 έχει το χρόνο. Και Πάτρα άλλους 100 γεωλόγους και Θεσσαλονίκη άλλους 100, δηλαδή 200 γεωλόγοι και 200 μεταλλευλόγοι είναι και της Κρήτης. 500 άτομα το χρόνο. Και απ' την άλλη δεν δουλεύουν τα μεταλλεία. Τι τους κάνεις, τι τους κάνεις, είναι αστροναύτες τότε. Δηλαδή, πιο λίγο θα κοστίσει, γιατί εμείς πρέπει να πάμε και σε μεταλλεία, χαλάμε χρήματα και αναλύσεις να κάνουμε χαλάμε χρήματα του κράτους.
Μας εκπαιδεύει λοιπόν, εκπαιδεύουμε τους φοιτητές, θα φανταστείτε. Αρχές Ιουνίου θα πάμε δολιανά για άσκηση με φοιτητές. 80 άτομα για να το πανεπιστήμιο. Αυτή η εκδρομή, η εφταήμερη, κοστίζει 20.000 ευρώ. Γιατί να τα δώσει το κράτος, άμα είναι να μην δουλέψουμε σαν γεωλόγοι. Δηλαδή, και το είχαμε πει στην υπουργό, μια υπουργό της παλιά παιδείας, ήμουν πρόεδρος, λέω, κοιτάξτε, ή θα τους βάλετε σε άλλη σχολή, ή θα είναι να μειωθεί ο αριθμός, γιατί δεν βρίσκουν για τόσα άτομα. Και δεν απάντησε ποτέ ο υπουργός, και ούτε απαντάμε στη συνέχεια. Δηλαδή, μια κατανόητη, από τη μία προσπαθούμε να κάνουμε περιορισμό των εξόδων, και από την άλλη, τα καταλόγιστα, γιατί και οι μεταλλιολόγοι πρέπει να πάνε στην Καλκιδική. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Δεν μπορούν να βάλουν κάτω και να κάνουν ένα και ένα εισόδημα. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και δεν είναι θέμα του υπουργού. Δεν έχει 10 συμβούλους τουλάχιστον γύρω-γύρω. Σίγουρα έχει, αλλά τι κάνω. Δεν ξέρω τι είναι. Άλλοι, μάλλον είναι άλλα τα παραγιώρια. Του λέει αυτά όπως είναι. Ή θεωρούν τις σχολές αυτές οι σχολές. Οπότε σου λέει όποιος είναι καλός μαθητής, πάει στο γεωλογικό, είσαι μεταλλιολόγος. Αντί να πάει ναυπηγός, γιατί οι ναυπηγοί έχουν 20.000 μόρια και ο μεταλλιολόγος 14. Οπότε μέσα κακός μαθητής πήγαινε εκεί σαν τιμωρία. Δεν είναι έτσι. Ο μεταλλιολόγος πρέπει να είναι καλός. Δεν πρέπει να είναι τελευταίος. Γιατί και να πήγε τα που είναι άχρηστοι. Δεν είναι ότι ρατσιστικά ο τρόπος είναι σε σχολές σε χαμηλές, είναι και το μυαλό του πιο χαμηλό. Θα πρέπει να του τράβαγε το λύκειο. Δεν γράψανε μετά. Θα δείτε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι διαπρέπουν οι γεωλόγοι στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι θέμα όταν είναι μειονεκτική στο μυαλό. Δεν του τράβαγε αυτό το λύκειο. Ο καθηγητή και τα μαθήματα με τον τρόπο που γινόντουσαν. Εγώ του είπα και το βαθμό, δεν θα σα βάλω όλου 10, δεν μοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει το βαθμό, γιατί όταν πα για συνέντευξη, ο άλλο δεν κοιτάει. Α, έχει πάρει 8. Μπράβο, καλό παιδί. Αυτά δεν είναι ηλικία εγώ γύρω. Όταν πα λοιπόν και περάσει συνέντευξη, ο άλλο βλέπει ένα ξύπνιο. Πάνω έχει 12. Άρα του λέω είναι μια ουτοπία το να πάρει. Εντάξει, θα πάρει 4. Αλλά ή πάρει 7, 8, 9, 10, θα φανεί στην πράξη μετά. Άρα δεν πρέπει να έχουμε. Άρα με το ΕΚΜΕ πρέπει να ληφθεί μια μέρη, να επιτάχθει και το τελευταίο αυτό. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν με τα πετρέλαια και τα χρυσάφια και τα ουράνια. Αυτή η φωτογραφία την έχετε δει καθόλου. Είναι του Γκετί Ήμαρτη. Είναι μια φωτογραφία, ξέρετε, η Βρετανία είναι στοϊκή. Του συμπαθώ ιδιαίτερα σε σχέση με τους Γερμανούς φυσικά. Κοιτάξτε, όταν του βομβαρδίζανε, που είναι ο βομβαρδισμός του Λονδίνου το 40, που βομβαρδίζανε κάθε βράδυ, μέρα νύχτα οι Γερμανοί το Λονδίνο. Και όχι μόνο. Βλέπετε τα ερείπια, γι' αυτό υπάρχει ένα άγαλμα, αν πάτε πίσω στο Σεντ Πολ Καθίδραλ, υπάρχει έχουν στήσει εγγλέζοι ένα άγαλμα των πυροσβεστών που δίνουν τις φωτιές αυτή οι δύο. Και τι κάνανε τώρα εδώ. Προπαγάνδα είναι αυτό, έτσι. Το κάνανε για να ανατερώσουν και καλά κάνανε το ηθικό του Βρετανικού λαού. Ένας γαλατάς ατσαλάκωτος μοιράζει γάλα μες στα γαλάσματα. Είναι στημένη φωτογραφία, αλλά θέλω να πω όμως γιατί την έβαλα, ότι μην χρησιμοποιείται και η γεωλογία και τα μεταλλεύματα σαν προπαγάνδα ότι θα κάνετε υπομονή και μετά από 100 χρόνια θα γίνουμε. Ναι, δηλαδή θέλει ένα balance, το που πατάμε έχουμε με μεταλλευτική βιομηχανία, δουλεύουν και οι γεωλόγοι και μεταλλιολόγοι και απλοί εργάτες, πάμε πολύ καλά, αλλά θα πρέπει το περιβάλλον να γίνει πιο φιλικό σε όλους και να μην είναι αυταπατώμετα με τεράστια κοιτάσματα ότι εκτός αυτά φυσικά που έχουμε από το μηδέν, ας πούμε, το πετρέλαιο και το χρυσό, ότι θα γίνουν οι πρώτοι στον κόσμο ή δεν ξέρω τι, ή θα λυθούν αυτόματα τα προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται και στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αμερική, η χώρα αυτή που έχει πάρα πολύ πετρέλαιο και για κάποιους λόγους κακής πολιτικής, κακής διευθέτησης των πολιτικών. Το χρημάτων, δεν ξέρω, είχαν μάλλον στηρίξει το προϋπολογισμό. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα γιατί πατρακύλησε. Μάλλον πρέπει να είχαν κάνει προϋπολογισμό με υψηλό, με υψηλή τιμή πετρελαίου. Έπεσε η τιμή, οπότε το μπάλας, καταλαβαίνετε, αν πα 120 δολάρια και πα στα 40, έχει την άξιση τον προϋπολογισμό στον αέρα. Πιθανόν είναι αυτό ο λόγο, δεν ξέρω. Άρα δεν είναι ένα σίγουρο όπω τα μεταλλεύματα που έχουν σχεδόν σταθερή τιμή. Το πετρέλαιο βλέπετε ότι ανεβοκατεβαίνει και πολλές φορές η Μέση Ανατολή κάνει τις φθηνές ντάμπι. Το κάνει και στους Καναδούς, δεν το κάνει μόνο στην Νότια Αμερική. Οι Καναδοί και οι Αμερικάνοι όταν βγάλανε shale gas, δηλαδή προσπάθησαν και έκαναν από σχιστόρυφο, συμπιέσανε κάποιο ειδικό πέτρωμα που είχε εγκλωβίσει αέριο και βγάλανε φυσικό αέριο από πέτρα. Και μόλις το έδανε στη Μέση Ανατολή, κατεβάσανε την τιμή ώστε να κλείσουν οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί εταιρείες. Στο όριο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Βέβαια, μετά κάπως μπαλατζαρίστηκε η δουλειά, αλλά γενικά όταν ακούτε με ενεργειακά είναι πολύ, πιο πολύ πολιτική παρά επιστήμη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.